Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα καλημέρα ρες, έλα μποντζόρνο, για good morning στα φιλαράκια μας στα 14 μετά τις 8. Ήταν τι όλο καρεδάκι μαλλί έκανε. Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Το καρεδάκι είδες δηλαδή που σ' άρεσε πολύ, δεν σ' άρεσε όλο το σιλουέτα. Μόνο το καρεδάκι. Μόνο το καρεδάκι. Μετά εσύ λες με ματιάζουν, βάλε χάτες και τέτοια από το πρωί, να ο Βαραγιάννης, να εδώ ο άλλος, να έτσι τσουκτζουμού, τι με κοιτάς εγώ, φορμαρισμένος από, είμαι. Από ναι. Κοντό δεν πιάνει το μάτι. Δεν πιάνει, να δεις κοντόμα το πιάνει και σε ρίχνει κάτω σε ισοπεδόνι. Κοντό είμαι, δεν έχω μάτι. Ναι, α, δεν έχεις. Εσύ έχεις και μπιμπιλωτό πράσινο μάτι, αν πιάνει το δικό σου. Mm. Εγώ λέω προχθές που ήταν χάλια, που με έλεγε το κορίτσι εδώ, μου λέει Νίκο, δεν μπορούσα να πάρω να κάνω. Λέω, ξέρω έναν που σε έβαλε στο μάτι σίγουρα. Ποιος? Εσένα. Όχι. Με γαλαζοπράσινο μάτι. Όχι, όχι. Όχι. Ναι. Όχι. Αν έβαζα εγώ μάτι καμία, θα ήταν καμία μιλφάρα. Όχι. Μιλφάρα, εντάξει, το, ναι, ναι, ναι. Το κοριτσάκι μας. Λέει, μπορούσε λέει, να πάρει ένα πνοές. Με την κόρη μου, με την κόρη σου, εντάξει. Την κόρη μου, την κόρη σου. Αυτά μόνο ένα 61 χρονών. Κάνει κομπλιμέντα, δεν λέω όνομα. 61 ποιος είναι. 61. 61 ποιος είναι και μοιάζει για 52. Στεγνός, σωμάγουλος, αδύνατος. Σε 78 πόστο. Σε 78 ύψος. Ναι, 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 κάνει ναι. Ποδήλατο. Κάνει ποδήλατο, ναι, εντάξει. Κάνει κομπλιμέντα. Σε μουτζόνικος. σε μουτζόνικος απ' έξω. Λοιπόν, κομπλιμέντα, κόλπα, ιστορίες. Πάμε κομπλιμέντα. Πάμε, έχουμε πολλή δουλειά και σήμερα, ρε φίλε. Γίνεται χαμός. Πότε θα πας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη? Μαζί είμαστε, μας έβαλαν να πάμε. Ναι. Τετάρτη, νομίζω, και μετά την ημέρα που θα βγει το πρόγραμμα. Κάτι τέτοιο. Τετάρτη θα πάμε και Πέμπτη που είναι. Θα φωνάξω και τους επίδημους θεσμικούς παράγοντες της πόλεως. Θα είναι ο δήμαρχος εκεί, ο Αγγελούδης. Θα είναι ο Αγγελούδης. Ζαχωράκης, Χαριστέας, δεν ξέρω. Χαριστέας θα είναι. Φωνάξε και τον Ντέμι τον Νικολαίδη. Ντέμι γουστάρω, αγαπημένο μου. Πώς? Αγαπημένο μου ποδοσφαιριστής. Σου τρώει δουλειά. Μου τρώει. Σιγά, θα μπορούσε να είσαι στην Ρώμα εσύ. Έλα μωρέ είναι... τώρα. Πρέπει να κατέβουμε Αθήνες, αφού δεν θέλουμε. Όταν ήταν να κατέβουμε, δεν κατεβήκαμε. Δεν έχει στούντιο εδώ να βγει. Βλέπεις πολλούς να είναι πόσοι ανταποκριτές είναι από Θεσσαλονίκη στην Νόβα. Γιατί ο Μιχαλίτσος πώς έβγαινε. Ποιος Μιχαλίτσος? Ο συγχωρεμένος. Πού έβγαινε. Εδώ, όταν ήταν συνέντευξη, τώρα τον βγάζανε. Συνέντευξη τώρα πώς είναι. Ο Μπότσαρης είναι, ποιος είναι άλλος. Ο... Ρε τι Μπότσαρης είναι. Ο δικός μας ο Πάγκος είναι. Σιγά μας τρώει ο καλός ο παιδί. Σιγά μας τρώει ο Ντέμις. Μια χαρά είμαστε εδώ με τροπολάρα. Έτσι βουνό. Έτσι και πάμε να ξεδιπλωθούμε. Το ίδιο ράδιο στο Μέγα, το ίδιο Β' Εθνική να παίζει. Δεν είναι Β' Εθνική. Champions League είμαστε. Μια χαρά. Πρώτοι δεν είμαστε. Είναι αυτοί πρώτοι. Ξέρουμε, εμείς πρώτοι δεν είμαστε. Από πού είσαι πρώτοι? Πρώτος. Α, τα νούμερα. Στον χρόνο, ναι. Στο χρόνο θα βγεις 2-3 φορές μόνο. Καλά, θα βγουν και άλλοι κανένα δύο. Γιατί φορές να βγουν οι άλλοι δηλαδή? Φέτος αυτό θα παλέψουμε να μην βγουν οι άλλοι. Να παλέψεις. Λοιπόν, να παλέψεις. Έλα γκρίνια, μύρλα, δεύτερο. Έλα να επανέρχεσαι έργο σα. Ασιακέ σου ρυθμίσει. Σιγά σιγά επιστρέφει σε αυτά έτσι που σε θέλω. Λοιπόν, κινησάρα έχουμε. Στα ραδιόφωνα είσαι Champions League. Αυτό λέω ρε φίλε. Στα ραδιόφωνα τηλεόραση θε. Τηλεόραση δεν έχουμε στην πόλη μα. Έχουμε YouTube. Η Τάνια μπορεί να πάει μετά. Εδώ μόνο YouTube να βγει στο διαλύνο, ρε παιδί. Τι YouTube το, το ναι. Ίδιο είναι το να βγαίνει. Θε Mega Den αυτά, θα βγει στο YouTube. Θε δηλαδή. Στο YouTube βγαίνει ναι. Και η Κουτσή Μαρία. Η Κουτσή Μαρία. Σωστό και αυτό. Σωστό. Στο YouTube. Όποιο θέλει κάνει ένα κανάλι. Θέλει ναι. Κανάλι σωστό, στα δίκαια, στα δίνω. Κουτσή Μαρία βγαίνει στο Μαρία, YouTube. Κουτσή Μαρία YouTube. Το βλέπουν 100 άτομα, 1000. 100 χιλιάδε, 100 χιλιάδε YouTube. Καλά στην τηλεόραση πώ νομίζει του βλέπουν. Όλοι γέροι. Οι γέροι βλέπουν. Το θέμα δεν μα βλέπουν οι γέροι. Και άμα πουλούσαμε ακουστικά βαρικοϊέ. Δεν πουλάμε όμω. Το θέμα δεν είναι να σε βλέπουν μόνο οι γέροι, γιατί ναι. Πλέον το θέμα είναι να σε ακούνε από 12 μέχρι 44. Εκεί ναι. Είναι το κοινό, το ενεργητικό. Θέσε. Βέβαια. Αυτοί πουλάνε, αυτοί αγοράζουν, αυτοί. 12 χρόνια τι θα αγοράσει. 12, 13, ό,τι θες. Από το περίπτερο θα αγοράσει. 12, αρχίζουν καταρχάς από 12, ναι, γιατί το έχω καταλάβει, για να αγοράζουν κινητά. Ναι. Από 12 χρόνια. Πάνε γυμνάσιο και σου λέει: γονείς, τέλος. Όσο άντεξα, άντεξα. Ωραία. Αρχίζω να σε πάρω κινητό. Πάρε με κινητό. Πάρε με ρούχα πιο μοντέρνα. Πάρε με παπούτσια τα καλά, γιατί είδα στη διαφήμιση. Μάλιστα. Από 12 ξεκινά να είσαι κατανοητικό όνομα, φίλε. Βέβαια. Ναι, μέχρι 44. Μετά τα 50, επειδή δεν. Στο κοριτσάκι να πάει στην Αθήνα να ησυχάσει. Άντε, θα πάει. Όταν είναι αυτή η ώρα τη, φίλε. Γιατί να πάει. Και εδώ μια χαρά είναι. Στα 27. Καλά, πολύ καλά. Στα 27. Όπως είχε έρθει και η Αλατζά εδώ πέρα, έκανε. Το ίδιο είναι η Αλατζά που ήταν εδώ βοηθό του Μπούζου. Το ίδιο είναι εδώ κάτω. Τα ίδια λεφτά παίρνει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Την ίδια δημοτικότητα. Δεν το ξέρουμε. Τώρα δημοτικότητα δεν έχει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι σε έπιασε σήμερα. Έχεις γκαλέδες για Αθήνα να επεκταθείς. Τι θες τώρα. Φρε το κορίτσι βλέπω. Ε, το κορίτσι. Τώρα δεν έχει μαλλί. Καρέ το μαλλί. Έκανε το μαλάκι. Καλά, ζηλέψω δεν έχει μαλλιά. Ζηλέψω δεν έχει μαλλιά. Για φαντάζομαι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι του Αλφα Channel. Τάνια Μοσχοπούλου. Ούτε δεν σε μιλάει. Νομίζει.
Νομίζω δεν θα με μιλάει. Θα είσαι εκεί, εσύ. Πέρα. Πού θα είμαι, εμείς εδώ θα βαράμε κουπί. Θα μαλώνουμε με τους ένας. Μου λες έξω τώρα. Έχεις σε πέθανε ο κόκκινος. Ναι, 1970 τόσο. Ναι, με 2040 σου, έτσι, κάπου εκεί. Και άλλοι θα λέει στο Μέγκα. Θα πάρει και κανένα επιχειρηματία, θα παντρευτεί. Άντε πάλι, το βρήκε το μέλλον σου, έτσι, τελείωσε. Δεν χρειάζεται να πας σε χαρτορίχτες και σε καφετζούδες. Έλα στο Ραπτόπουλο, θα στα βγάλει όλα. Για πες το μέλλον. Δηλαδή, άμα πάει στην Αθήνα στο Μέγκα, λέμε, ναι, και πιάσει δύο χρόνια δουλειά. Δύο χρόνια δουλειά. Τι θα τα έχει με κανένα κόμμα που χαλάει το μηχανάκι του. Τι κοτσομπόλα. Τι λόλα είσαι, μωρή. Μωρή λόλα κοτσομπόλα, τι πράγμα είσαι. Κάτω, ναι, τι πράγμα. Μπαταρία έχω, δεν έχω μπαταρία. Τι να φτάσαι εδώ. Σπρώξε χάρη Μανουλίδη να πάρει. Αυτή είναι μαγεία, ρε φίλε. Αυτή είναι. Δηλαδή δεν θα είναι με κανένα καμπριολέ, κανένα ωραίο. Τι να είναι με την ταλαιπώρια να είναι. Εντάξει, τώρα ακόμα είναι μικρή, αντέχουμε τις ταλαιπώρια. Στενά παπούτσια και κατήφορα. Σταμάτα, μωρή λόλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά, πάμε, έλαμε να ξεδιπλωθούμε σήμερα. Σήμερα το πρωί πιάσαμε διάλογο επικό το πρωί. Με βρίζουν εδώ πέρα. Δεν εσύ, δεν με έλεγε ένα βιντεάκι εδώ για το μουκουντί. Τουλάχιστον να σου πω, ό,τι και να πει. Αν δεν σε βρίζουν αυτοί που σε έβρισαν τώρα, θα σε βρίσουν οι άλλοι γιατί είπες άλλα. Χαίρομαι γιατί με βρίζουν με ποικιλό τρόπο. Ναι, δηλαδή... όχι μόνο εσένα, όλους μας βρίζουν. Όλους. Άμα δεις από κάτω, σάρα, μάρα, βρίζει κάτι. Σε βρίζουν εκτός από τους παοξίδες. Ναι, άμπραβο. Άμα ήμουν αργιανός, θα με βρίζανε οι παοξίδες. Εσένα σε βρίζουν και οι παοξίδες. Κατάλαβες. Άρα δεν μπορείς να το αποφύγεις τον Πινελίκη, άρα δεν τα διαβάζεις καθόλου. Ωραία. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Λες με βρίζουν. Θα σε βρίζουν. Άμα έλεγες κάτι άλλο για το μουκουντί, δεν θα σε έβριζαν οι αεξίδες, θα σε έβριζαν οι Παναγικοί και οι αεξίδες. Χθες το βράδυ πάνω σε εστιατόριο κάθομαι μόνος μου να φάω κάτι πολύ ελαφρύ. Τι έφαγες, μπριζόλα. Μισή μερίδα. Τι μισή, κάτσε ρε φίλε. Τι μισή παραγγέλνεις, μισή μερίδα. Ναι, μισή. Μισή. Μισή μερίδα κοτόπουλο. Πού είναι αυτό το μισό. Δεν θα πω. Εντάξει, μην κάνουμε πλάκα. Είναι τρία παιδιά, μια κοπέλα και τρία αγόρια και δύο κοπέλες. Έρχονται εκεί, μαγκαλιάζουν, φιλάνε κτλ. Και οι κοπέλες σε φίλησαν. Ναι, και οι κοπέλες. Μπράβο. Για τρεις, το τελευταίο έτος. Άντε, μπράβο. Υποκράτιο. Ναι. Χαιρετίσματα να τους δώσω. Ναι. Φεύγουν οι κοπέλες, μου λένε οι γιατροί. Πες μας το μυστικό μεγάλο, λέει για γκόμενες και τέτοια. Αυτό είναι το βασικό. Άμα δεν ρωτήσουν εδώ το γκουσγούρι, το εφερά, ποιο θα ρωτήσουν. Θα πας, λέω, σε ένα τυπογραφείο. Ναι. Θα βγάλεις 2.000. Εκεί καταλήξαμε εν τέλει, παιδιά. Ναι. 2.000 κάρτες. 2.000 κάρτες και έτσι μοιράζει σαν τον γιατρό. Θα πάτε, λέω, στον κύριο Πανιώτη. Να σας κάνει μάθημα. Ας είναι άρρωστος τώρα. Α, και τον έκανε καλά ο Φουρνιέ. Τι έγινε καλά με τον Φουρνιέ. Τι, γιατρέ. Ήρθε ο Φουρνιέ χθες, δεν είδες. Ρε, τι άρρωστος είναι. Είχε, ήταν λίγο γρυπωμένος, είχε, ήταν, ναι. Ρε Φουρνιέ, ήρθε ο Φουρνιέ, σύμφωνα. Κάρτα. Ναι. Και θα λέτε ότι είστε γιατροί. Ναι. Και θα κάνετε και πλούσιους γάμους. Δεν μπορείτε να τα κάνετε καμιά φτωχή. Άρα όλοι οι γιατροί, κάρτες, έτσι. Όλοι οι γιατροί παντρεύονται πλούσιες. Είναι πρικοθύρες. Τρελάθια στο γέλιο. Τι θα κάνω. Πρικοθύρες, λέω, άμα τι είναι αυτές. Παγκόσμια μέρα φιλανθρωπίας δίνω σήμερα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εντάξει, όλο και κάπου θα υπάρχει. Όχι, φιλανθρωπία είναι κάποιος που κάνει, έχει δόλο και σκοπό. Λες, ναι. Όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αφιέρωσαν τη ζωή τους στις φιλανθρωπίες γιατί έτσι το νιώθαν. Και πλούσιοι άνθρωποι και ασχολήθηκαν μόνο με τις φιλανθρωπίες. Για δες τι εφορία γλίτωσαν. Δεν ξέρω τι γλίτωσαν. Αλλά ξέρω τώρα, εγώ, ναι. Ναι, αφιέρωσαν χρόνο από τη ζωή τους στην προσωπική εφορία. Δεν καταλαβαίνεις τα ελληνικά. Γλίτωσαν, γλίτωσαν την εφορία. Α, την γλίτωσαν εφορία. Γεια στην φιλανθρωπία. Παραμύθι μεγάλο. Χρόνια και πολλά στη Ζαμπέτα, η γιαγιά σου που γιόρταζε. Έχει ανιψιά εγγονή τώρα. Η αδελφή μου, Ζαμπέτα. Θυμάσαι που δεν τη βατίζαν. Σωστά, ναι, Ζαμπέτα. Πώ δεν θυμάμαι 702 φορέ μα την είπε ιστορία. Είναι δυνατόν να την ξεχάσουμε. Ζαμπέτα, ναι, γιορτάζει. Ζαμπέτα γιορτάζει και ο Ζαχαρίας γιορτάζει σήμερα. Και η Ελισάβετ γιορτάζει. Ποια Ελισάβετ? Δεν ξέρω τώρα. Η Οσία η Ελισάβετ. Έχει κι άλλη η Έλσα. Ήταν μια Παρθένα, μια Οσία, μια Μαρία. Μπράβο. Ήταν... Δηλαδή πόσες Ελισάβετ γιορτάζουν για να ξέρουμε. Πολλές. Είχες κάποια ακόμα ένα Ελισάβετ? Είχα μια Έλσα, ναι. Θα την πάρει τηλέφωνο όταν την πει. Όχι. Δεν πα τα παλιά, ναι. Δεν έχω, ναι. Την απενεργοποίησε. Ξέρει όμω ότι γιορτάζει σίγουρα. Δεν ξέρω γιατί έχει άλλη μια γιορτή που είναι εκεί προ τον Μάιο, προ τον. Πε αυτού του κορούμπαγλάδε που κάνουν ναι. Να μας πούνε ποια Ελισάβετ. Ποια Ελισάβετ, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα ο Κωστής ο Παλαμάς, τεράστιος Κωστής Παλαμάς, ολοκληρώνει το ποίημα του «Ο δωδεκάλογος του γύφτου». Για εσάς είναι. Εντάξει. Μια χαρά. Για τους παοξίδες το έγραψε. Σ' άρεσε, από τότε μας φτιάχναν ποιηματάκια. Ο δωδεκάλογος του γύφτου. Πουλάει τρέλα. Βάλτε το εδώ έξω από την πόρτα του Πετρόπολης να το τραγουδάτε. Πρέπει να το χάσουμε το δωδεκάλογο του γύφτου. Το δωδεκάλογο του γύφτου. Λοιπόν, σαν σήμερα, από ό,τι βλέπω, γεννήθηκε ο Τζάσπερ Νιούτον Τζακ Ντάνιελ. Όπως αντιλαμβάνεσαι ποιος είναι ο Τζακ Ντάνιελ. Σήμερα πότε γεννήθηκε? 1850, άμα το δεις κάτι μουσια, κάτι μουστάκια. Α, γι' αυτό θα φέρει. Κορυφαίος Αμερικανός ποτοποιός, ναι. Ιδρυτής βέβαια της... Για να δω τη φάτσα του. Α, αυτός εδώ. Απάνω. Ναι, αυτός εδώ. Ναι. Το καπέλο. Πόσο έζησε αυτός? Έζησε 61 χρόνια. Μια χαρά είναι. Τι στον μπούζο την ηλικία.
61 όγκοι. Δεν ήταν πολλά, βέβαια η εποχή τότε ήταν. Η εποχή σου ήταν λιγότερο να πούμε. Φρέντι Μέρκιουρι σα σήμερα. Θα μα κεράσει ο Γρηγόρη σήμερα. Γιατί επειδή γιορτάζει ο Τζέκη. Ναι, θα μα φέρει τυροπιτάκι από το. Τον θέλω να πει. Τον πήρα τηλέφωνο χθε, δεν βρεθήκαμε. Γιατί να βρεθείτε. Θέλω γιατί έχουμε δουλειέ. Μπετσό τώρα, θα δούμε τώρα. Θα γίνει χαμό τώρα. Θα το βάλει τζάμπα να δουλεύει. Έτσι έμαθα. Δεν ξέρω εσύ πότε τα άμαθε όλα. Πότε πρόλαβε και τα άμαθε. Έχετε πάρει χούγια από το Σαββίδι, να βάλετε τον κόκκινο να δουλεύει τζάμπα στο πετσό. Κάτσε, έχουν συμφωνίε πάνω με το αφεντικό. Τι συμφωνίε. Εγώ είμαι εκτελεστικό. Έτσι θα πάτε πρώτοι με, ναι. με τον κόκκινο τζάμπα. Γιατί είσαι ο κόκκινο τζάμπα. Φύγε από εδώ πέρα. Φύγε από εδώ πέρα. Δεν σ' αρέσει ο κόκκινο. Από τη μια το κλεβάζει και από την άλλη τον παίρνει τζάμπα. Εγώ. Τι τζάμπα. Τζάμπα. Θα του δώσει έξτρα λεφτά. Κάτσε ρε φίλε, δεν δούλευε η Μέτροσπορ. Ναι και. Σταμάτησε να δουλεύει. Τέτοιε μεταγραφέ θα κάνει στο Μέτροσπορ. Γιατί δεν κάνει. Έλα, πάρει παρακάτω. Και σένα θα σε πάρουμε τώρα. Ναι, εμένα δύσκολα να με πάρει. Έτσι συμφωνίε λέει έκανε πάνω. Συμφωνία, ξεσυμφωνία. Γιατί συμφωνίε έχω πάρει μια στοιχηματική εταιρεία και μου έχει δώσει μπλούζα. Θε να φοράω την μπλούζα τη στοιχηματική εταιρεία και να σου δίνω Μέτροσπορ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Α θε μπλούζα να φορά. Δεν ξέρω αν θέλει να φορά. Θα τα συζήτα τα πάνω. Τι με λε εμένα. Συζήτησε τα πάνω. Τι μου αναφέρει εμένα. Τι έχει κάνει άλλο και με το αφεντικό. Ναι, άμα θε. Τι αφεντικό, εσύ είσαι το αφεντικό. Άντε πάλι. Κάνει τζάμπα, ναι. Έτσι, θα καταλήξει 8 στη βαθμολογία. Πάμε παρακάτω. Ή θα επενδύει. Ναι. Εντάξει. Το Φρουρές δεν τον έχασε. Όχι. Ή όχι. Δεν τον έχασε το Φρουρό. Δεν έχασε το Φρουρό. Ο Φρουρός είχε μια κανονικά πληρωνόταν όπω θα πληρώνονται όλοι στην ώρα Σκόντα του. Ξάρθινα. Μία του μήνα. Μία του μήνα, ναι. Μετά. Και ήρθε μια ομάδα από το εξωτερικό, γιατί οι βάσει τη συγκεκριμένη ομάδα είναι στο εξωτερικό. Στον έφαγε. Και πλήρωσαν παραπάνω. Εντάξει, να κάνουμε. Αυτό σημαίνει ότι βγάζουμε. Τι είσαι Σκόντα Ξάδι τον. Σκόντα Ξάδι πειράζει. Παίρνουμε πρωτάθλημα σε αυτό. Άντε, πάρε κάτι. Λοιπόν, θα πάρει τον κόκκινο. Γιατί δεν σ' άρεσε ο Γρηγόρη. Γιατί δεν τον έπαιρνε τόσο καιρό. Γιατί υπήρχε και το άλλο, το κομμάτι του Μέτρο Μπέτ. Πάει το Μέτρο Μπέτ. Βέβαια, αυτό λέει. Θα του πάρετε και τζάμπα. Βέβαια, όχι, ό,τι έγραφε. Κάτσε, ρε φίλε. Είσαι κοντό. Ναι. Σε τέτοιο κοντό άμπαρθι δεν έχω δει να πω. Κάτσε ρε φίλε. Δεν πληρωνόντουσαν να γράφουν στο άλλο. Ναι. Ωραία, τώρα θα του απορροφήσουμε επειδή μου λες ότι είσαι Σκόντα Ξάδι. Ναι. Έτσι, άρα και εγώ μπορώ να κάνω άλλα πράγματα. Θα του απορροφήσουμε στο Μπετσό. Μάλιστα. Όπως πληρωνόντουσαν εκεί θα δουν και θα γράφουν. Και αφού ήταν τόσο καλοί, γιατί δεν του έπαιρνε τότε στο Μπετσό. Γιατί είχαμε μια συνεννόηση με το μεγάλο αφεντικό ότι πρέπει να έχουμε δύο κάποια στιγμή. Και μετά θα γίνει η απορρόφηση. Και γκόμενα και σύζυγο θέλω. Μπράβο, ναι, ναι, όλα μαζί. Μάλιστα. Και γκόμενα και σύζυγο. Έλα, Φρέντι Μέρκουρι, με ζάλισε πρωί-πρωί. Με ζάλισε. Τι θε, ανάλαφρο πρωινό δεν θέλει ο κόσμο. Θέλει, θέλει. Τι θέλει, θα πάει στη δουλειά να ακούσει γιατί δεν λειτουργεί το ένα, δεν λειτουργεί το άλλο. Όχι, όχι, θα τα πιάσει όλα τώρα. Θα πάει ο άλλο με τη γυναίκα του στη δουλειά. Για ποιο λόγο η γυναίκα να ακούσει, αν θέλει να χάρει λίγο. Τι θα βάλει. Θε να βάλουμε και γυναίκε τώρα στο ακροατήριο. Όχι, θέλω να σου πω ένα που οδηγάει τα μάξι. Και έχει τη γυναίκα του δίπλα. Η γυναίκα λογικό να λέει τι να ακούω τώρα αθλητικά και τέτοια. Άμα την πλακώσει. Καλά, κάτσε τώρα να πιάσουμε τι λύσει εδώ τι ευρωπαϊκέ. Αυτό είναι άλλο. Θα φτάσει η γυναίκα στο αμάξι. Θα πάει μετά ο άλλο να ανοίξει το τρανζίστορ, θα ακούσει. Φρέντι Μέρκιουρι σα σήμερα. Ποιο είναι. Έλα, ρε, εσύ, ο Queen, ο τραγουδιστή του συγκροτήματο Queen. Πώ αυτό. Λίγο έζησε, πολύ λίγο. Από τα χασίσια, δεν ζουν. Αυτό λέει είναι από του λίγου που πέθανε από AIDS. Ήταν από του πρώτου εκεί γιατί ήταν πολύ. Κανεί δεν πέθανε από AIDS. 45 χρονών πέθανε αυτό. Από τα χασίσια πέθανε. 45. Ο Φρέντι Μέρκουρι, γούσταρε, Τζόνι, Φρέντι Μέρκουρι, εσύ. Yeah. Δεν ακούει τώρα, είναι. Γούσταρε. Θα ζήσει με το Φρέντι Μέρκουρι. Λοιπόν, yeah. Η Ρόκο Σαντοπούλου, Ελληνίδα ρουίδα τη αντίσταση το 44. Πέθανε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αριστερή ήταν. Μπορεί, ναι, αριστερή. Γι' αυτό την έχω. Αν ήταν δεξιά, δεν την βάζανε. Δεν την έβαζαν καθόλου. Το δεξιό ήταν. Έχουμε στο χολ τη υποδοχή στο Facebook του Μετρόπολη δύο κομμένου από τη λίστα του ΠΑΟ. Ποιοι είναι? Ο Βιερίνια και ο Μούργκ. Αυτοί είναι οι δύο. Έχουν άλλου δύο που κόπηκαν. Τέσσερι κόπηκαν συνολικά. Οι δύο, γιατί λε δύο, και αφού κόπηκαν τέσσερι. Ναι, εμεί εδώ πέρα σε αυτή τη φωτογραφία έχουμε του δύο, λέω. Α, βάλατε του δύο μόνο. Τους δύο. Οι άλλοι δύο ποιοι είναι? Οι άλλοι δύο είναι ο Τζόναθαν Γκόμες, ο πιτσιρίκος που ήρθε τώρα ο αριστερός μπακ. Τζόναθαν. Τζόκο. Από πού? Από τη Σοσιεδάδ Β. Ποιο παλτό τον έφερε εδώ? Είναι παλτό, γιατί παλτό. Άμα τα παιχταράς δεν τον έκοβε. Πέρσι ήταν σημειραντές, έκανε 40 μάτς. Είναι πιτσιρίκος. Σημειραντές τι είναι αυτό? Β, σε γούντα division. Η επανομή της Ισπανίας? Όχι. Η επανομή δεν παίζει σε γούντα. Έπαιζε κάπου. Η σε γούντα είναι πρωτάθλημα σαν τη Super League. Μάλιστα. Όπως είναι η Super League είναι και σε έπαιζε γούντα. Έπαιζε εκεί. Γιατί τον έκοψε τότε? Ποιο τον έκοψε? Τον πήρε ο Πάγκρες, τον αγόρασε. Γιατί τον έκοψε? Προφανώς έπρεπε κάποιος να κόψει, ρε φίλε. Αφού σου άρεσε, έφυγε. Δεν έφυγε ο Σουάρες. Έφυγε, έχει αυτή την άλλο, πλευρά. Άλλο, δηλαδή, αν τραυματιστεί, α πούμε, θα φυλάξει ο Πάπα, ποιο θα παίξει εκεί? Αριστερά. Ναι, ναι. Ο φίλο σου. Ότο. Ναι, βέβαια. Που παίζει και αριστερά και δεξιά. Ότο είναι να πηγαίνει στα πανηγύρια να βαράει τον Τεφ για την αλήθεια. Λέω εγώ, ναι. Εγώ λέω ότι θα είναι το καλύτερο μπακ του πρωταθλήματος. Δηλαδή, εσεί παίρνετε με τον Ότο αριστερό μπακ πάτε στην Ευρώπη. Καλά, άραστε. Το πρόβλημα δεν είναι τα μπακ μου, το πρόβλημα αρχίσει, είναι τα στόπερ μου. Αρχίζει το ξύλο να πέφτει. Το πρόβλημα είναι, ναι, τα στόπερ μου. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τους δύο. Και ο άλλος ο τέταρτος ποιος είναι? Είπαμε, Βιερίνια, συμφωνείς για τον Βιερίνια?
τη Βιερίνια. Εγώ θα το ψάξω να το ρωτήσω. Βιερίνια πιστεύω από μόνο που μπορεί να είναι αυτό το πρωτάθλημα. Που άσε με μένα, βάλε τα νέα. Του πει βάσο, μην πα, δεν πει. Εντάξει. Μουργκ. Ναι. Εκεί όπου μπορεί να παίξει ενίοτε σαν 10 και ο Κωνσταντέλιο μπορεί να παίξει ως ορετήρε, μπορεί. Το Μουρκ τον σταμάτησε γιατί έχει χωρίσει με τη γυναίκα του και δεν είναι στα καλά του. Πού τα μάθες πάλι όλα αυτά, ρε φίλε. Γι' αυτό τον έχει. Αλλιώς θα τον έπαιρνε. Καλά, αυτός στο... πριν 2 χρόνια παντρεύτηκε, χώρισε το δεύτερο χρόνο. Γιατί όλη την ημέρα του γάμου έδωσε γροθιά την ύπη. Καλά, ναι, αυτά γίνονται. Ναι, μπορεί να χωρίσει και να πάει στην τουαλέτα και να αντίδει με τον κουμπάρο. Εμένα η θεία μου η σωτηρία πήγε να παντρευτεί. Άντε, για πες κανένα νέο από το γενεολογικό σου δέντρο, έχουμε ώρα να τα ακούσουμε. Και δεν. Ο γαμπρός δεν ήρθε στην εκκλησία. Γιατί δεν ήρθε όμως. Γιατί λέει, του έκρυψε ένα χρόνο, λέει, από την ηλικία τη. Μόνο ένα χρόνο τη έκρυψε ή τίποτα άλλο. Δεν είναι αυτή που ήταν που μου πει με το ένα πόδι. Όχι, αυτή ήταν η θεία Μαρίτσα. Α, μπράβο, τη Μαρίτσα. Πήγε η γυναίκα στην εκκλησία. Πήγε η γυναίκα στην εκκλησία και επειδή λέει με ξεγέλασε ένα χρόνο και τα λοιπά, είπε αυτό. Έπεσε Παναθηναϊκό Πάουκ στη λεωφόρο, έπεσε ο πατέρα μου. Και ήθελα πάντα τον Πάουκ. Όχι. Αν πάω στου γάμου. Έπεσε ο πατέρα μου στη λεωφόρο. Ναι. Και γύρισε, λέει, τι έγινε με τον γάμο τη σωτηρία. Λέει, δεν πήγε ο γαμπρό. Πού είναι ο γαμπρό, λέει ο Μηταρά. Λέει εκεί. Τραβά ένα βρωμόξυλο το γαμπρό Μηταρά. Βέβαια, να δε το γλυκό. Καλό άνθρωπο. Πολύ ψυχούλα. Λοιπόν και μια μέρα έμπορε να χωρίσει ο άλλο και δύο. Τέλος πάντων, anyway, δεν νομίζω να είναι αυτός ο λόγος, αλλά τέλος πάντων, το θέμα, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ θα τα δούμε τώρα γιατί θα πάμε σε break. Είναι σαν σόπερ. Το παιδί μπορεί. Καλά, μπορεί να ήθελε. Είναι σε μια θέση όπου μπορεί να αντικατασταθεί και να προβληθούν κάποιοι. Ποιο θα βάλετε να κάνει πίεση εκεί απάνω? Το Κωνσταντέλιο. Κωνσταντέλιο θα κάνει πίεση. Ναι, φυσικά. Σοβαρά μιλάς? Σοβαρότατα. Πιο σοβαρά πεθαίνει. Συγκινήθηκα. Σε έχει πάρει τώρα, δεν ξέρω τι έχει εδώ κανένα δίμηνο, ενώ κάποια στιγμή τον αποθέωνε, τώρα πάλι τον κράζει. Δεν σε πιάνω, δεν σε προλαβαίνω, δεν ξέρω τι γίνεται ενδιάμεσα. Τον έκραζε τον αποθέωνο. Ναι, προχθές, τι, ναι, τι με την κόρη μου τον Χρεαπόλου και μια παρέα και τα λοιπά και ήταν ένας οικογενειακός φίλος του Κωνσταντέλια. Μάλιστα. Και κάθεσα 3 λεπτά τον εξήγησα. Ναι. Ένας σαν τον Πέτρο Φυσούν έμοιαζε. Ωραίος και. Με ένα κοριτσάκι. Ναι. Λέω, κοιτάξτε να δεις, ο Κωνσταντέλιας αξίζει για 1000, ναι, και παίζει για 200. Λες. Αξίζει για 1000 και ο ίδιος παίζει για 200. Μέχρι να φτάσει στο 1000 λοιπόν, το εξηγώ λοιπόν ότι μπορεί να κάνει πράγματα και αυτός αρκείται σε μια καλή assist. Δηλαδή είναι θέμα δικό του. Ότι έχει ένα τεράστιο ταλέντο, για μένα είναι πιο μεγάλο ταλέντο από το Μαύρο. Ποιον? Τον Σορετήρε. Για μένα πιο μεγάλο ταλέντο. Καλά, ναι, εννοείται. Ναι, πιο για μεγάλο. Μένα είναι πιο μεγάλο ο ταλέντο. Ο άλλος απλά φαίνεται έτοιμος τακτικά και σωματικά. Και ο άλλος είναι πιο έτοιμος και στο ψυχικό κομμάτι να μπαίνει. Μπράβο. Ο Κωνσταντέλιας ίσως ακόμα να μην είναι έτοιμος ψυχικά και σωματικά. Απολαμβάνει το ποδόσφαιρο, θα ρίξει και παίζει στη γειτονιά με τους φίλους. Αυτό που θα δει να του ξυπνήσει ο Λουτσέσκου εδώ και 1,5 χρόνο. Αυτό είναι η μόνη ένσταση που έχω με τον παιχταρά τον Κωνσταντέλια. Και μια που το συζητάμε έτσι. Μιλάμε για μεγάλο παίχτη. Δεν το συζητάμε. Και γι' αυτό λέω πολλές φορές και είπα ότι ο Κωνσταντέλιας δεν είναι έτοιμος να πάει στο εξωτερικό από τη στιγμή που θέλει να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο σαν στην Αλάνα. Γιατί στο εξωτερικό θα σηκωθεί δεν το πρωί, θα τα δεχτούν αυτά. Θα σηκωθεί το πρωί σήμερα, ναι, για παράδειγμα ο Κωνσταντέλιας και θα πει: θα απολαύσω τη μέρα μου. Ναι. Ωραία. Είναι μια φιλοσοφία ζωής. Δεν το κατηγορώ. Εγώ θα σηκωθώ σήμερα και θα πω: πάω στον πόλεμο. Μπράβο. Ναι, όταν λοιπόν ο Κωνσταντέλιας θα σηκωθεί και θα πει: το βράδυ πάω στον πόλεμο. Είμαι πτώμα. Ναι, όταν είμαι θα πει: πάω στον πόλεμο, τότε θα είναι έτοιμος να πάει και εξωτερικό. Θα πάει όπου γουστάρει. Μπράβο, όπου θέλει. Όπου γουστάρει. Συμφωνούμε. Γιατί το ταλέντο. Αλλά λέμε ότι πνευματικά, ψυχικά ακόμα δεν είναι έτοιμος. Ναι, αυτό πρέπει να βρει ο μπαμπάς του που είναι και γομαράκι. Θηρίων είμαι. Ναι, να τον πιάσει και να τον βάλει σε μια γωνιά και να του εξηγηθεί. Αυτό μπορεί, πιστεύω, ότι μόνο ο προπονητής να το λύσει. Του το έχει ξελίσει λίγο γιατί είναι ακόμα πιο χαλαρός. Τέτοιο ταλέντο. Μη μου γίνει Τουρσουνίδη, φοβάμαι. Βέβαια πέρσι είναι αυτό που σήκωσε τον ΠΑΟΚ. Βρε, στα play-off τον ερωτεύτηκα. Μετά πάλι τσίκι μπες μέσα ρε διέλυσέ τους λοιπόν. Θα τον είχα γιο εγώ τον Κωνσταντέλια. Θα τον έλεγα πριν πάει στον πόλεμο. Πόλεμος, ναι. Μόλις δεις το στόπερ και τον χαφ, πες επάνω τους. Θα πας με την μπάλα πάνω τους. Πες αν δες εδώ να πας με την μπάλα πάνω τους, το βράδυ θα γίνει μαγελιό. Πάει ναι, σε πολλές περιπτώσεις. Τώρα μην τον ναι, τρως λοιπόν, εντάξει, θα πάει πολύ περισσότερες φορές. Πιο επιδραστικός. Okay. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε. Γιατί τον Κωνσταντέλια τον γουστάρω με 1000. Καλά, είπαμε, είναι αυτή η στιγμή το νο-ένα. Είναι το νο-ένα. Είναι απλά και πρέπει και δεν μπορώ ένα τέτοιο παιχτά. Σαν να έχω τον Χατζηπαναγία, ας πούμε. Ναι, τη εποχή. Ναι, και να μου δίνει πάσα στον Αδάμου, πάσα στον Κοφίδη. Αυτό έπαιρνε την μπάλα, έμπαινε, παίρνει τον Κωνσταντέλια. Μπορεί να το κάνει και ο δικό μα. Το κάνει, ναι, κατάλαβες, το κάνει. Και πώ θα το κάνει και στην πορεία, έτσι και συνέχεια. Λοιπόν, γι' αυτό το μαλώνω. Θα επιστρέψουμε. Πατρική αυτή. Ξέρω. Γιατί δεν έχουμε το παλικαράκι τίποτα. Σε προσέχω τώρα, είναι συμπαθέστατο. Α, είναι υπέροχο παιδί, δεν το συζητάμε. Χαμηλών τόνων. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και επιστρέφουμε με λίστα ΠΑΟΚ. Με τα γραφικά ΠΑΟΚ έμεινε στο ράφι χωρίς στόπερ γιατί πάλι πήγε στην τύπησα που μας έχει μοιράσει με άπειρες χιλόπιτες και εκεί κινήθηκε πάλι την τελευταία μέρα. Δηλαδή δεν βάζουν μυαλό με τίποτα. Τι έγινε τώρα? Καρεδάκι, χάλασε το μηχανάκι.
Θα επιστρέψουμε με λίστα Ολυμπιακού που μπήκαν όλα τα καινούργια παιδιά. Έτσι, Βίλιαν, Σέρτζιο Ολιβέρα. Λίστα Παναθηναϊκού που μπήκαν επίσης όλα τα καινούργια παιδιά. Θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα του Φοφανά με την ΑΕΚ που έχει γίνει και αυτό σύριαλ. Και βεβαίως Μωρονιάδα και ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Μωρόνου που όπως όλα δείχνουν μένει προς άρη πλευρά. Έτσι τελειώσανε και οι μεταγραφές και οι λύσεις των ευρωπαϊκών ομάδων. Έχουμε μία εβδομάδα τελευταία ζουμερή για να μάθουμε οριστικά ποια θα είναι τα ρόσα, γιατί μετά θα έχουμε μόνους ελεύθερους και εκεί δύσκολο θα κινηθούν οι ομάδες. Τώρα, πριν δώσω σκυτάλη σε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για το πολιτικό, για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι πολλούς αχώνει να πάρουν το αυτοκίνητό τους και μόνο στην ιδέα να ψάχνουν για θέσεις στάθμευσης. Θα σας πω λοιπόν τι θα κάνετε για να μην αχώνεστε. Θα πάρετε δωρεάν λεωφορεία του Ρίζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη, θα βγείτε για διασκέδαση εκτός πόλης και με τα λεωφορεία του Καζίνο θα κάνετε μια ξεκούραστη διαδρομή. Θα φτάσετε στον απόλυτο προορισμό διασκέδασης χωρίς να ανησυχείτε για το πάρκινγκ. Για αναλυτικές πληροφορίες και δρομολόγια μπαίνετε στο ρίζεσικαζίνο.gr. Επιστρέφουμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και το κομψό διαφημιστικό Rap και Cool με DJ Vici στα DEX μέχρι και τις 10. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την εταιρεία IKEA. Με εμπειρία 35 χρόνων σε είδη υγιεινής κουζινών, πλακιδίων και ανακινήσεων. Δώστε βάση όμως αυτό. Παρέχουν υπηρεσία σχεδιασμού στο χώρο που θέλετε να φτιάξετε. Δηλαδή, πας στο κατάστημα, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι και νέο ανακαινισμένο και πανέμορφο, και διαλέγεις είδη υγιεινής και πλακάκια και βλέπεις αμέσως στην οθόνη πώς θα βγει, παραδείγματος χάρη, το μπάνιο σου, έτσι, η κουζίνα σου. Κάτι σαν προσωμείωση, έτσι, για να το καταλάβετε, παιδιά. Είναι φοβερό, έτσι, είναι καταπληκτικό. Πάτε τώρα, μην χάνετε χρόνο. Ό,τι πιο ποιοτικό σε δάπεδο και μπάνιο. IKEA, 4ο χιλιόμετρο Σύνδου Χαλάστρας. Βάλτε στο GPS IKEA να σας πάει. Δείτε και το e-shop τους, IKEA.gr. Καλημεράρες παντού. Μποντζόρνο σε όλα τα φιλαράκια μας. Μετρόπολης ακούτε. Κινησούλα λίγο στο Παπαγεωργίου. Κέντρο εκεί Τσιμισκή. Τσιμπάει λίγο και η Εγνατία. Και τώρα λίγο και η Νέα Εγνατία. Στα 47 μετά τις 8 ακούτε Μετρόπολης, ακούτε Rap and Cool Show με DJ Vici στα DEX και πάμε, Ντίνο μου, μηνύματα επικοινωνίας Facebook Μετρόπολης, Instagram Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός, εκεί έχω βάλει τις αφάνες. Συγχαρητήρια στα κορίτσια του ΠΑΟΚ, λέει, πάμε τώρα με σερβέτ. Τα κορίτσια του ΠΑΟΚ που θέλουν, παλεύουν να μπουν στο Champions League. Συγκινηθήκαμε. Κέρδισαν χθες. Συγκινηθήκαμε και εσείς συγκινηθήκατε. Κανένα φράγκο δεν δίνει. Δεν ξέρω. Ο Κατσαρίς να πούμε. Καλησπέρα, παιδιά σας. Τρώνε. Ναι. Γιατί το πρωί πάρει και σφουγγαρίζουν. Άκου τι λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, παιδιά. Σας γκρινιάζει και βρίζει ο κόσμος γιατί είστε μαλωμένοι με τους κανονισμούς. Η UEFA είπε σαν του κουκουρέγια δεν είναι χέρι. Τέλος. Γιατί και πώς δεν έχει σημασία. Να μην κάνετε επιλεκτική μετάδοση πληροφορίες. Φιλικά πάντα. Κωνσταντίνε, το διαβάζω το μήνυμα γιατί αντιλαμβάνω το πνεύμα. Τότε, φίλε, ναι, να βαράνε τα χέρια για να μην δει κανένα πέναλτι. Εγώ λέω ότι αυτό είναι. Να πηγαίνει στην εστία η μπάλα. Σ' αρέσει αυτό το πόλο, ε. Τι είναι αυτό. Η μπιζάκι πετρέλαιο. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτός ο κανονισμός με το χέρι του κουκουρέγια είναι η καταστροφή του ποδοσφαίρου. Θα σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Φίλε μου, αεξή, εσύ Κωνσταντίνε, αν γίνει αυτό ανάποδα αύριο μεθαύριο, θα ουλιάζεις. Αύριο θα έρθει στην Τούμπα. Ναι. Θα γίνει καμιά τέτοια φάση. Και θα λέει, με πήρατε την ΕΠΟ κτλ. Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι όταν βρίσκει μπάλα εστία. Είναι, δηλαδή, άλλο να γίνει ένα χέρι. Πάει μπάλα πλάγια στην περιοχή. Ντίνο, θα χάσουμε τα μπούτια μας. Θα μπερδευτούμε, άσε πλάγιο. Όλα τα χέρια απέναντι. Τα έχω πει χρόνια αυτά. Θα μπερδέψουμε. Τώρα δίνουν δικαίωμα. Τα μπούτια μας έτσι. Δίνουν δικαίωμα. Μπράβο. Τώρα να κάψει μια ομάδα ο διαιτητής ή να ερμηνεύσει όπως γουστάρει. Σαν το δικαστή. Όταν δεις νόμο, ο οποίος είναι ευπλαστός, ναι, ο πλούσιος, θα πούμε, κερδίζει. Ναι, μπράβο. Όταν ο δικαστής έχει τώρα ο Αεξής του να πούμε. Με το Λεβαδιακό. Αν βρεθεί η ΑΕΚ σε θέση Λεβαδιακού, ξέρω, με το Ολυμπιακό σε ένα μας, θα ουλιάζουν αυτό το βράδυ. Όλα τα χέρια απέναντι. Αυτό είναι καλό για τη δουλειά μας. Άστους να ουλιάζουν τους ουρακοτάκους. Και εμείς μετά, εμείς ξέρουμε τους κανονισμούς, αδερφέ. Αλλά το ξαναλέμε ότι αυτή η φάση δεν γίναμε να τη δώσει πέναντι. Γιατί θα τη βρει μπροστά και εσύ και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και μετά να δούμε τι θα γίνει. Γιατί αν δεν το δώσει μετά και το πας ανάποδα. Χαίρομαι πει, που είναι τόσο μπερδεμένος ο νόμος και θα έχουμε δουλειά. Είναι σαν τα παραθυράκια, του υστερόγραφα από κάτω, μικρά γράμματα σε διάφορες εταιρείες που θέλουν να σε μπερδέψουν. Από κάτω δεν το βλέπεις εσύ. Κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες, κάποιες νομικές. Ο μεγάλος Λούτσι άφησε εκτός το αυστριακό βαρύδιο. Πόσο τέλεια να πάει μια πορεία, λέει το φιλαράκι μου Νάσος. Φωνάζω εσύ, φωνάζω. Ποιο το αυστριακό βαρύδιο? Ο Θωμάς ο Μούρκ. Εντάξει, άδικο έχω. Κοίταξε, κάτσε, θα πάμε τώρα στις λίτες. Ο Μουρκ έπιασε το 200% της απόδοσής του με 500 χιλιαρικάκια το χρόνο, 400 πόσα παίρνει το παιδί. Τόσο. Τίμιος,
αλλά δεν είναι για ΠΑΟΚ. Καλά, δεν γίνεται εγώ να βγάλω το Σορετήρε και να βάλω το Μουρκ μέσα. Για τον ΠΑΟΚ του Βουλινού, καλώς είναι. Ναι, τον ένα θέλω να το μοστράρω στη βιτρινάρα μου. Δέστε τι έχω από Μάντσεστερ, το πήρα εδώ το ωραία όμορφα κούκλος, γιατί τα λέμε και τα καλά. Θα πούμε τώρα σε λίγο τα στραβά. Θα τα πούμε. Τι στραβά θα πεις? Με τρεις τόπερ θα πάω να τη βγάλω εγώ στην Ευρώπη τώρα. Ένας τύπα ξύλο να πάρει κάρτες. Ένας. Δεν θα έχω αλλαγή. Ωραία. Τι ωραία. Ωραία είναι αυτό. Είναι ορισμός σαν οργανωσιάς. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Τι κάνετε πλάτες στον Ολυμπιακό. Δεν μιλάω για Ευρώπη, ας είναι Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα πάρω στόπερ. Τι να πάρεις στόπερ? Εσύ, αυτός τώρα θέλει να φτιάξει κλίματα. Τώρα αυτή εδώ δεν θα κάνει. Στόπερ θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Βρίζει ο Λουτσέσκου τη διοίκηση. Η διοίκηση κάνει τις πλάτες. Κάνετε την πάπια. Ναι. Ξαναλέω, μην μπερδεύεσαι. Γιατί δεν έκανε την πάπια. Δεν έκανε την πάπια. Τώρα. Θέλει να φτιάξει σενάριο τώρα. Δεν έκανε την πάπια η διοίκηση στον κόλπο με την Καλυθέα το δεύτερο που είναι offside. Δεν μίλησε. Τι να μιλήσει. Και βγαίνει τώρα ο Λουτσέσκου. Γιατί να πει γραμμέ τώρα τι θα κάνει. Το γεωμετρία θα κάνει. Αρχιτέκτονα θα κάνει. Πριν 10 χρόνια θα μίλαγε. Θα μίλαγε 10 χρόνια. Τώρα είναι ισχυρό, δεν μιλάει. Τώρα είναι ισχυρό. Πέρσι δεν μιλούσε. Μου πήρε το καλά. Πέρσι που είχα δύο πέναντε εγώ και από 10 χρόνια. Καλά, καλά, χαϊδεύω πειραιά και τι καλά. Καλά, χαϊδεύω πειραιά και τι καλά. Πολύ καλή μέρα ακούσει και ότι σύνδεμοι θα βάλουν τσάρτερ. Δεν τα ξέρω αυτά για Μάντσεστερ. Δεν ξέρω. Όπα ότι τσάρτερ ξαναδιάβασε το μήνυμα. Θα βάλουν οι σύνδεσμοι τσάρτερ για Μάντσεστερ. Δεν το ξέρω. Ποιο θα βάλει, ποιο θα βάλει. Ζω για τη στιγμή που θα είσαι στην έκθεση και θα σκάσει με ντου η κυραδέσπρα με μπαστούνι και κόκκινο κραγιό για να σε κράξει. Δεν με παίρνει. Θα έρθει. Θα έρθει βέβαια. Θα έρθει και θα τα πούμε και τέτα τέτα. Θα δει την γλυκό αγορή μου. Εσύ τώρα. Εγώ τη το είπα με εσύ κοπλιμέντο έκανα. Κοπλιμέντο έκανα, βέβαια. Ή χλέβασε. Κοπλιμέντο. Γιατί εγώ τη χάρηκα, λέω την εκείνη είδα. Εκείνη όμω. Ναι. Για κάποιο, αδιευκρίνηστο λόγο. Ήθελε να τσακωθεί. Το πήρε εγώ τη χάρηκα, λέω, κοίτα να δει, περιποιείται, προσέχει. Έτσι, φυσικά, ναι. Με την, πάντοτε με καλή διάθεση. Σίγουρα έχει καλή διάθεση. 100, αλλά εγώ σαν αγοριέμαι με, γιατί παίρνει και με βρίζει σε άλλε εκπομπέ. Δεν πήρε ποτέ να με. Σε όταν λείπω εγώ. Έλειπα εγώ, έβριζε. Έφυγε εδώ, έβριζε. Και η θύρα 10 ήρθε εδώ όταν έλειπε. Σωστά, όταν έλειπα και εγώ ήρθε και η θύρα 10. Συνονοήθηκε από πίσω από την πλάτη σου. Κουμούνα. Ήμουν πάνω στην Ιρλανδία και. Και του είπε, ελάτε τότε που θα λείπει ο Κουλιανό. Ελάτε 13 του μήνα στο πανηγύρι του Αιγινίου, εκεί να δείτε τι θα γίνει. Πε και το ραπ θα έχουμε και μπαλίτσα και χορηγού θα κλείσουμε. Από τη στιγμή που απαγόρευσαν πολλά πράγματα στα πανηγύρια, τι να έρθω να κάνω εγώ εκεί πέρα. Γιατί τα απαγόρευσαν τώρα αυτά. Τα απαγόρευσαν. Σκοτώθηκε το παλικαράκι. Και... άρα σύμφωνα με τον Κουκουρέγια, λέει, και τον Μουκουντή, είναι αθώος και ο Μπανιάτης, λέει, στο τελικό με τον Αστέρα. Γιατί μας ζαλίζει τόσα χρόνια, λέει, Ολυμπιακός. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Ναι, αλλά τότε δεν ίσχυε ο κανονισμός. Μπράβο, άλλαξε ο κανονισμός, παιδιά, εδώ και ένα χρόνο. Γιατί και ο Άρης διαμαρτύρεται, γιατί η Τρίπολη βάζει γκολ ενώ είναι μέσα παίκτες. Σωστά. Αλλά, ο αλλά έχει αλλάξει. Πριν πέντε μήνες με πήραν από την Ξάνθη ένας διαιτητής Α' Εθνικής, λέει, έχει αλλάξει, ναι. Ναι, αλλά πρέπει να ενημερώνετε, παιδιά. Και πρέπει... καλά, τώρα ο καθένας που έχει Facebook, Instagram και στέλνει στην ομάδα του, θα βάλει ό,τι βολεύει. Κάθε εντάξει. Χρόνο, κάθε Σεπτέμβριο, κάθε αρχές του έτους του ποδοσφαιρικού πρέπει να γίνεται μια ενημέρωση από την ΚΕΔ σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να φωνάζει. Πώς πάμε Θεσσαλονίκη, ελάτε δημοσιογράφοι. Πώς ήρθε εδώ. Για το ΒΑΡ που είχαμε πάει. Εδώ για το ΒΑΡ. Πώς ήρθε άλλος για τους προσβεστήρες. Τι είχαμε πάει. Εγώ, εσύ και ο Δημαράς είχαμε πάει. Ναι. Δεν είχε έρθει άλλο. Κανένα δεν ήρθε. Εγώ, εσύ και ο Δημαράς. Και μια κοπέλα είχε και μια κοπέλα. Δεν θυμάμαι ποια κοπελίτσα ήρθε. Ναι. Κανείς δεν ήταν. Έχουμε εισιτήρια για πόλη, παιδιά. Σήμερα θα κάνει σύσκεψη UEFA το βράδυ Πέμπτη. Θα μάθουμε, αλλά η ενημέρωση που έχουμε λέει ότι θα πάρουμε εισιτήρια. Λίγα. Όχι. Αυτά που δικαιούμαστε. Γιατί δεν έχουμε μέσα έξω. Δεν έχουμε, δεν είναι πάω γαλατά. Λοιπόν, πάω. Να πω μια αλήθεια εδώ. Να πεις μια αλήθεια. Όσοι να πάτε στην Κωνσταντινούπολη, μην κάνετε καμία βλακία και πάτε με τη γυναίκα σας, τα παιδιά σας κτλ. Όχι. Ναι. Αν θέλει να πάτε με τα παιδιά σας, παιδιά και τη γυναίκα, θα πάτε στην Ανοέτα, στο Σοσιεδάδ, στη χώρα των Βάσκων. Να πέρασετε τέλεια. Μόνο εκεί θα πάτε. Άμα θέλετε να κάνετε σεξ, θα πάτε απάνω στο άλλο. Πού? Α, στο Ρίγα. Στο Ρίγα. Αν θέλετε να πουλήσετε Μούρι, θα πάτε στο Μάντσεστερ. Old Trafford. Ναι. Και ποιο άλλο έμεινε. Ποιο θα πάει στο Old Trafford. Βρήκε άκρη. Ποιο? Ο Μούγκαλης. Θα πάει. Θα πάω στο θέατρο των ονείρων. Ρε Κρεοπόλη. Ρε Κρεοπόλη, μούτρα για θέατρο των ονείρων. Για κάνε λίγο το Κρεοπόλη που πάει στο θέατρο των ονείρων. Θα σηκωθώ, θα πάω. Έχω βρει μια άκρη. Θα πάω στο θέατρο. Αυτό είναι μικονιάτικο ταξίδι. Θα πάω στο θέατρο των ονείρων. Των ονείρων. Των ονείρων θα πάω. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, την Πουλενάρα. Θα το δούμε, εκεί θα το δούμε. Εντάξει, okay. Καλά, έχει μούτρα παοξίδικα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, Κούλ, για το πέναλτι του Μουκουντή. Είναι ηλίθιος ο κανονισμός, λέει ότι δεν είναι. Δεν συμφωνώ, δεν έπρεπε, Χάρη. Δεν έπρεπε να υπάρχει αυτός ο κανονισμός. Θα μπερδέψουμε τα μπούτια μας. Θα μαλώνουμε κάθε αγωνιστική. Έγινε, θα βγαίνει ένα και θα λέει άλλο. Έγινε για να παίρνουν εντολή οι διαιτητές, ποιους να βοηθάνε και ποιους να μην βοηθάνε. Είναι δηλαδή πασιφανέστατο. Λοιπόν, συμφωνώ, Κούλ, με αυτό που λες για τα χέρια. Εντάξει, είναι η λογική, παιδιά. Οπότε, θέλω να μας μπερδέψουν. Ούτε βάρ, ούτε μαρ. Τώρα εδώ είναι καθαρά ο δικαστής
να τα πάρει από τον πλούσιο. Δηλαδή ο διαιτητής. Ο διαιτητής εδώ τώρα να έρχεται και να βγαίνει και ο Λανουά. Και ο Λανουά να βγαίνει να λέει τα δικά του, να πουλάει πρόλογο. Ο Λανουά βρήκε πόδι, λέει, βρήκε χέρι. Μας τα έκανε ανάκατα χθες. Μας τα έκανε ανάκατα ο Λανουά. Έβγαλε ανακοίνωση ωραίο ο Λεβαδιακός για τον Λανουά. Φυσικά τον έβγαλε. Τη διάβασα φανταστική. Ο Λεβαδιακός έχουν ανακοίνωση, δεν μπορεί να φωνάξει, δεν έχει κόσμο, δεν έχει μέσα, δεν έχει μέγα, δεν έχει αντένα, δεν έχει σώσια, δεν έχει τίποτα. Άμα αυτό γινόταν ει βάρου κανένα πάω. Κάτι παραπάνω το Λεβαδιακό έχουμε. Τι έχετε εσείς? Κάτι παραπάνω. Κάνα βουλευτή, Κάτι παραπάνω έχουμε. Άμα γινόταν εις βάρος του Ολυμπιακού, αυτή η φάση θα γινόταν τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι κράτος. Ρε κράτος είναι. Έστω το μάρκετινγκ εδώ, ο Βαγιανός. Αμερικάνικο στυλάκι, Ο Βαγιανός έρχεται εδώ. Ναι. Για να κάνει τζάμπα, να τον κάνουμε δουλειά τζάμπα. Ποια είναι η δουλειά τζάμπα, τι οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Ναι. Να μπει μέσα στο πλοίο να κάνει τον καπετάνιο. Καλά, το πλοίο δεν είναι. Δεν θέλω τίποτα. Έτσι. Από σένα δεν θέλω τίποτα. Έτσι ακριβώς. Στο πλοίο ξέρει τι ωραία περάσαμε. Λεφτά πήρε. Γούστα έβγαλα, δεν είναι όλα λεφτά σε ζωή, ρε φίλε. Τι γούστα έβγαλε. Δεν είναι όλα λεφτά σε αυτή τη ζωή. Τι γούστα έβγαλε. Ξέρει τι ωραία περάσαμε. Έβαλε στο καραβό πάνω από το κινητό να σε βλέπει Τζένι, μήπω κάνει τίποτα. Ήταν στο καραβό πάνω. Να με επιτηρεί, έβαλα κάμερα πάνω. Έκανε το βουτυχτή. Μάζευε μύδια το. Ναι. Μάζευε την Περαία μύδια να πούμε. Και μπουνούζι είχε. Τι μπουνούζι είχα. Μια χαρά ήμασταν. Λοιπόν, λίστα πάω κοντομένο. Πάμε να τελειώνουμε. Πήρατε τον άλλο τον Μηταρά να πούμε, δεν μπορούσε να μπει. Έχει γίνει σαν την Πάπια. Σαν τον Πασκάλ τη γιαγιά Ντάκη. Τι άρεσε. Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Να σε κόμμενα να σου εκδηθεί, α πούμε. Δεν είπα να είμαι κόμμενα. Σαν τύπο μου αρέσει. Τι τύπο. Έχει μπλα έχει θεωρία. Μπλα έχει. Βέβαια δεν έχει. Τι μπλα έχει. Λοιπόν, λίστα πάω και επομένως συμφωνείς με αυτούς που κόπηκαν. Ο Μούρκ για ψυχολογικούς και ποδοσφαιρικούς λόγους. Ναι. Το παιδάκι το αριστερό τον Μπαχ δεν τον ξέρω. Βιερίνια θα ο κάτσε. Ο Τζόναθαν Γκόμεζ, ο οποίο ακούμε τα καλύτερα, αλλά εκεί μπορεί να μπαλωθεί το θέμα. Ναι. Έτσι λοιπόν, άρα διαφωνώ για το Βιερίνια. Ήθελες Βιερίνια μέσα, Ναι, βέβαια. Εγώ λέω επειδή θα το ψάξω, το ρωτήσω κιόλας. Γιατί. Επειδή Βιερίνια είναι κοχονάτος, είναι αρχηγός, είναι leader και δεν θα ήθελε να έχει πρόβλημα. Τι γλύψω, έχω ένα πρόβλημα. Θα του είπε coach. Το Θημιάνι τον είχε μέσα. Τον έχει. Το Θημιάνι δεν γίναμε, δεν τον έχει. Ναι. Ω τέταρτο στόπερ θα τον έχω. Δηλαδή τι ανέκδοτο είστε. Ω τέταρτο στόπερ το Θημιάνι. Εκδρομή με διαλύκη στο ναυτικό είστε. Το Θημιάνι θα πα στην Ευρώπη. Ρε. Άρα Μπάμπα Μπακαγιώτο, Παρομένο, Τάισον, Καμαρά, Ότο, Τσάλοφ, Κόλλιν, Ντεσπότοφ, Κεντζόρα, Κουλιεράκη, Κουλιεράκη Κωνσταντέλια, Κοτάρσκι, Μιχαλίδη, Οσδόευ, Άστρε, Βαπ, Σορετήρε, Μπράντον, Θημιάνι, Τσουντάλ, Τσιφτσί και Ζήφοβιτ. Αυτοί είναι και συν του πιτσιρικάδε Γκούμα, Κότα, Μοναστηρλή, Ρομιάντσεφ, Σμυρλή, Τασιούρα και Φίλ. Αυτή είναι αυτή τι είναι τώρα. Κρατά τις βαλίτσες. Και Β, ναι, πρέπει να είναι και πιτσιρικάδες. Σοβαρά. Έτσι, αυτή η λίστα είναι μέχρι και τέλη Γενάρη. Τέλη Γενάρη. Μετά είναι 8, άλλη λίστα. 8 μάτς. Μετά περάσεις, μπορεί να κάνεις 3 αλλαγές. Δεν έχει άλλη λίστα. Διαφωνώ από με το... αυτούς τραβάς και βάζεις. Διαφωνώ με τον Βιερίνια. Ήθελες Βιερίνια μέσα. Η μπακ σου... Φύγε από εδώ, ρε. Ναι. Φύγε από εδώ, ρε, απίθανε. Μέχρι χθες, μην τυχόν βάλει καμιά Βιερίνια ο Τζενεράλ να το δω πόσο δίκαιο θα είναι. Η μπακ σου είναι για το πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Και ίδιο. Και Ότο και ο Σάστρε. Με αυτού πήρα το πρωτάθλημα. Το... Δεν με νοιάζει γιατί. Δηλαδή, άμα είναι να παίρνω το πρωτάθλημα με αυτού, κάθε χρόνο αυτού θα βάζω. Είναι... Τι με νοιάζει. Είναι γέλιο. Γιατί οι άλλοι τι έχουν. Αριστοφάνηση. Ναι, οι άλλοι τι έχουν. Έλα ρε. Ποιου έχουν οι άλλοι. Ποιου έχουν οι άλλοι. Ο Πάκο δεξί του Άρη καλύτερο. Ποιο. Αυτό ο καινούριο. Ο Μάγιο. Ο Μάγιο. Πού τον είδε. Ναι, τον είδα εγώ. Σε ένα μάτ. Γιατί εσύ πώ του είδε του άλλου. Ναι, ο ένα έχει κάνει καριέρα. Ο Μάγιο με να μ' αρέσει. Ο Βαγιανίδη είναι καλύτερο. Σ' αρέσει ο Βαγιανίδη. Αυτό Σάστρε. Λέω εγώ τώρα. Όχι, το Ολυμπιακό δεν είναι καλύτερο. Ποιον έχει, το Ροντινέι. Δεν είναι καλύτερο. Καλό είναι, εντάξει. Ωραία. Καλό είναι και ο Ροντινέι. Καλό είναι και ο Ότο. Δεν είναι ο Ότο για μπακ στον μπακ του Ουσαβίδη. Φαγώθηκε, ρε φίλε. Έχει φαγωθεί και το ξέψε το θέμα. Επηρεάζει και άμπαλου. Γιατί δεν ξέρουν, δεν μπορούν να είναι τίγα. Εσεί μένετε δίπλα με τον Σάστρε, πίνετε καμιά σαμπάνια. Σάστρε μένει εκεί τον Άικουνε. Τι χαμογελά. Τον κολάκι όταν το έβαλε, τον κολάκι όταν το έβαλε με την Άικ. Ο Σάστρε. Προχθέ έβριζαν, έκαναν, βάζει πάλι τον κόλ με την κεφαλιά. Έβαλε κόλ ο Σάστρε. Εσύ, ο Σάστρε με 400 χιλιάρικα είναι καλύτερο από όλου. Βάσει value for money που λέμε. Οι άλλοι παίρνουν 1,5 και 2 εκατομμύρια. Πώς το έλεγαν εκείνο με τα σμιχτά τα φρύδια που ήταν σαν το Ραχτσόπουλο τον Χρήστο να πούμε. Πού, σε ποιον έπαιζε. Στον Πάοκ, ένας που είναι οδηγός στα πούλμα στη Γερμανία. Ο Αραμπατζής. Και αυτός, θυμήθηκες τον Αραμπατζή. Και αυτός ήταν εκεί, τράβηξε ένα σούτ από 40 μέτρα. Με την ΑΕΚ. Πήγε πάνω στο γάμα. Τετάρτη ήταν το μάτι. Ο Αραμπατζής τράβηξε ένα σούτ από 200 μέτρα, πήγε πάνω στο γάμα. Έβαλε γκολ και ο Αραμπατζής. Τι να κάνει. Τώρα είναι στα πούλμα να πάνω στη Γερμανία. Λοιπόν, για να τελειώνουμε με τα είναι πούλμα και νομίζω έχει αναλάβει και μια ομάδα και στη Γερμανία. Με τον Μαλαδένη και ο Μαλαδένη τα έχουν κάνει. Ναι, κάτι έχουν κάνει. Καλά κάνουν τα παιδιά. Θέλω να σε πω ότι. Στόπερ ο Πάοκ δεν πήρε και καλά έκανε για μένα χθες. Δεν χρειαζόταν βιαστή. Βέβαια πήγε πάλι στην Γκόμενα που με φτύνει εκεί. Έχει κολλήσει στην Γκάλια. Λες και δεν έχει άλλο στόπερ. Φίλε, ας πω κάτι. Μιλάμε αηδία το θέμα. Έχετε γυναίκα να σας κάνει τις μεταγραφές.
Τι ανέκδοτο είστε εσείς. Εντάξει, αυτή είναι τα οικονομικά κάνει κουτάρβα. Εσύ τι, ποια οικονομικά. Εγώ την είδα με δύο μάνατζερ φωτογραφία, ένας, ναι, ένα Ιταλό. Εντάξει, τον και πήρε, Κοτσαρέλο. Επειδή είναι και κούκλος ο Κοτσαρέλος. Ο Ιταλός. Ο Παστορέλο, ο Μαστοριάδης, πώς το λένε. Σαν τον κόμενο της ψυχορεμένης Χρονοπούλου, τον Σταγόπουλο. Που έκανε τον ηθοποιό με τις πλάτες της Χρονοπούλου. Ο ΠΑΟΚ έχει μία εβδομάδα και είναι 9 η ώρα. Την είδα κορδόθηκε εκεί και τα λοιπά. Έτσι θα κάνετε ομάδα. Με την Κοντζάριβα τεχνικό διευθυντή. Έτσι ήμασταν και πέρσι. Μεγάλο γέλιο. Λοιπόν, είστε ανέκδοτο. Για να τελειώσουμε, πάω και θέλω να πάω σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και άλλο. Σταμάτα ρε να τρώει μπροστά μου τα κουλούρι. Κουλούρι τρώει, κουλούρι. Λοιπόν, στόπερ ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί και βεβαίως θα πάρει μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Δεν ήθελε να πιεστεί, δεν ήθελε να πιέσει και την. Θα πάρει, το θέλει ζήσει. Θα δούμε. Έχει μια εβδομάδα, εφόσον δεν έκανε προεργασία σωστή, όλο το εξάμεινο που προηγήθηκε. Να πάρει ένα στόπερ. Κανονίστε να είναι στο Περάρα. Με το Θυμιάνι θα πάτε στο Ολτράβο. Με το Θυμιάνι. Γελάσαι. Μην το πουλάει. Μην το θυμιάσαι. Το Θυμιάνι μούτρα που έχει. Εγώ τον είδα πολύ θρασί του Θυμιάνι. Τι είναι και ο συμπεριφορά του και σκηνήσεις τον είδα τζαμπουκαλεμένο. Τζαμπουκαλεμένο τον είδα το Θυμιάνι. Σε λέω. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε έξω να φας κουμπάκι. Στον Αχιλέα Περέα τον παίρνουν βασικό να παίξει. Καλός είναι. Καλός είναι. Καλός, για αλλαγή, για ρεζέρβα, εντάξει. Ρεζέρβα. Από τον Άσπερ σίγουρα καλύτερο σαν έρευνα. Γιατί παίζαμε τι εκκλήσεις. Γιατί ήταν καλύτερο. Γιατί θα είναι καλύτερο. Τον είδα πέρσι με τον Πασαραϊκό. Τι κάνει ο Πουλιωτόπουλο φιλίδι με τον Πασαραϊκό. Πήρατε το Θυμιάνι. Πέρσι όταν έπαιζε τον Πασαραϊκό, όταν έπαιζε τον Πασαραϊκό πέρσι. Ναι. Δεν έλεγε αυτό καλό, ψηλό κορμί, προωθείται, βάζει γκολ. Τα βάλε με την Άκη που τον αποδέωνε. Στόπερ είναι ψηλό, αν τη θε να ωραία, από τον Άσπερ λοιπόν αυτά που είδα πέρσι σε μικρότερη ομάδα πιο πολλά κάνει. Πού να πα με το Θυμιάνι. Τέταρτο θα τον έχω. Τέταρτο. Στην Ευρώπη. Τέταρτο στόπερ θα τον Μιχαηλίδη. Το θέμα είναι άλλο. Και το Μιχαηλίδη βασικό αριστερό στόπερ. Ναι, Μιχαηλίδη βασικό. Εντάξει, ο Μιχαηλίδη πριν έρθει ο Κουλιεράκη αυτό ήταν βασικό. Τραυματίζει και έχασε ένα χρόνο. Και το Μιχαηλίδη, άμα το δει από κοντά, θα σε επισκιάσει, να ξέρει, μου το λε Τζίτζι. Τον είδα και προχθέ. Ο Μιχαηλίδη, άμα έρθει μπροστά σου, θα σε καλύψει ολόκληρο. Δηλαδή, αν παλέψω εγώ με το Μιχαηλίδη, λε να με κερδίσει. Δεν ξέρω τώρα, αυτό έχει να κάνει με να το πιαστούμε, τι ξέρει ο να όχι να με, στη δύναμη απάνω. Δεν τον έχει ζυγίσει καλά. Ποιος? Του Μιχαηλίδη. Θέλω να τον δω. Τώρα που θα πάμε και εκεί, έρχεται συχνά πυκνά και εκεί που πάμε και πίνουμε και τρώμε εμείς και κάνουμε τα κόλλα. Έρχεται συχνά πυκνά. Μια μέρα θα τον πω, έλα από εδώ άμα έχεις χρόνο να τον δεις. Και να σου πω και το άλλο. Ναι. Ξέρει 5 τόνους μπάλα. Ξέρει, βέβαια. Και ξέρει. Παίρνει την μπάλα ο ΠΑΟΚ από τον Κοτάρσκι ναι. Και δεν την πάει να την τραβήξει, να την πάρει μια πάσα. Δηλαδή φοβάται. Ενώ παλιά. Πριν δύο χρόνια με τον άλλο τον προπονητή, την πέταγε την μπάλα. Δηλαδή, είναι τι θέμα αυτοπεποίθησης. Γιατί, γιατί να μην έχει αυτοπεποίθηση. Γιατί έμεινε 1,5 χρόνο έξω, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Φέτος σιγά σιγά ανεβαίνει. Εσύ κουλιανέ, έτσι τσαλαπετωμένος που είσαι. Ναι. Κολοπετσωμένος. Εγώ θα τον έφτιαχνα εσύ, πίνακο, άμα μείνεις, δηλαδή, 6 μήνες δηλαδή να μείνεις έξω από το ραδιόφωνο, με πας εκεί. Ναι. Την 7η ημέρα που θα έρθει σε 7η μήνα θα το φτιάξω. Θα πετάσαι. Ναι, γιατί αυτό φτιάχνω. Γιατί είσαι κολοπετσωμένο. Ναι, αυτό φτιάχνω. Αυτό δεν είναι κολοπετσωμένο. Θα πάω στον καθρέφτη και θα λέω είσαι ο κορυφαίο, είσαι ο καλύτερο. Του σου, παιδαρά μου, δείτε. Ούτε ο καθρέφτη θα το πιστέψει. Λοιπόν, με την Nova τα έχετε όλα. Από αυτή τη σεζόν δείτε τα κανάλια Nova Sports και Cosmote Sports στην Aeon μόνο με 21 ευρώ το μήνα. Επιπλέον για 24 μήνες συνδυαστικά προγράμματα Nova Fiber και Aeon Plus. Μαζί με παγκόσμιες πρεμιέρες των καναλιών Nova Cinema και τα περισσότερα κανάλια για παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr σε ένα κατάστημα Nova. Επιστρέφουμε με λίστες Ολυμπιακού που μπήκαν όλα τα καλά παιδιά μέσα. Σέρτζιο Ολιβέιρα, Γουίλιαν και δεν συμμαζεύεται. Επιστρέφουμε με λίστα Παναθηναϊκού που επίσης μπήκαν όλα τα καλά παιδιά μέσα. Και Ουναΐ και Μπάλντοκ. Επιστρέφουμε με το φλερτ της ΑΕΚ που κρατάει κανένα τρίμηνο με τον Φοφανά. Επιστρέφουμε με το πώς θα τελειώσει το θέμα μωρών και του παρτενέρ του μωρών στον Άρη. Με γραμμές, παρεούλα, μέχρι και τις 10. Τι μας προσφέρει τις μεγαλύτερες συγκινήσεις? Τα ποδοσφαιρικά ντέρμπι και τα jackpot του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στο καζίνο η συγκίνηση των μεγάλων νικών είναι πάντα παρούσα, αφού τα jackpot σκάνε σχεδόν κάθε μέρα και μοιράζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα. Επισκεφτείτε το regencycasinos.gr για να μάθετε περισσότερα και τα social media του καζίνου για να δείτε τα τελευταία κερδισμένα ποσά. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι από αυτή τη σεζόν εσύ κερδίζεις, γιατί τα αγαπημένα σου σπορ και διοργανώσεις είναι όλα στην Aeon. Δες τα κανάλια Nova Sports και Cosmote Sport μαζί με παγκόσμιες πρεμιέρες των καναλιών Nova Cinema και τα περισσότερα κανάλια για παιδιά. Μόνο με 21 ευρώ το μήνα και επιπλέον για 24 μήνες συνδυαστικά προγράμματα Nova Fiber και Aeon Plus. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr σε ένα κατάστημα Nova. 15 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, φίλες και φίλοι, ραπ και κουλ εδώ, παρεούλα μέχρι και τις 10 με DJ Dici, Good Morgen παντού, Ντίνο μου, πάμε λίγο να δούμε και λίστες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, όπου έκλεισαν ιδανικά τη μεταγραφική. Ποιοι μείναν έξω, άσε. Λοιπόν, ποιοι μείναν έξω θες τώρα για τον Παναθηναϊκό, καταρχάς, η λίστα του Παναθηναϊκού, ποιοι μείναν έξω. Το Βιλένα τον άφησε έξω.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, δρόμο. Σαπίλα. Χρωμάει πτωματίλα. Η ευρωπαϊκή άλλο. Λίστα του Πανεκού έχει Λοντίκιν Ντραγκόφσκι, Βαγιανίδη Μπάλντοκ μπήκε μέσα, Κότσιρα, Ίγκασον, Γετβάη, Σέγεφελ, Μπλαντένοβιτ, Μαξ Αράο. Κότσιρα δεν έχει. Είπα, Κότσιρα, ναι. Βαγιανίδη είπε. Και Κότσιρα. Α, ναι. Μαξίμοβιτ, Ουναή. Ουναή. Αυτό που πήρε παιχτάρα το Μαροκινό του Χαφ. Τον πήρε κιόλα. Τον πήρε κιόλα, ναι. Τον έβαλε στη λίστα. Τσέριν, Βακασέτα, Τζούρισι, Τετέ, Πελίστρι, Μαντσίνη, Ιωαννίδη, Σπόρα, Γερεμέγεφ. Ποιον έχει έξω. Έχει αυτού που δεν χρειάζεται καθόλου. Έχει το Λιμνιό από τι θα έχει έξω. Τι να τον κάνει το Λιμνιό. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, ο Λιμνιός ήταν όξο. Τι να τον κάνει το Λιμνιό. Ναι, ο Λιμνιός είναι έξω. Ναι. Ο Ζέκα επίσης είναι έξω και βέβαια δεν συζητάω για Βέρμπιτς, Μέμπιτς, αυτούς που δεν πιστεύει Βιλένες. Ζέκα, ναι. Ζέκα δίνω Βιερίνια του Πάνε. Δεν τον πήρε. Δεν τον πήρε. Έχει, και τι ναι. Να τον πάρει, και έχει 100 παίχτες. Εντάξει, έχει 100 παίχτες. Σου λέω Ζέκα εδώ. Ουσιαστικά, κουράσει κανένα παίκτη εδώ. Ο Πέρες είναι εκτός, δεν τον υπολογίζει. Ο Πέρες, ναι. Είναι εκτός. Ο Πέρες θα δει πώς από Παναθηναϊκός έχει πολύ μέσα σε εισαγωγικά σαβούρα για να φύγει. Για διώξιμο έχει μπόλικους. Ναι, έχει Πέρες, έχει Βιλένα. Έχει Τρουγέ. Έχει, ο Ζέκα μένει απλά. Ναι, αυτούς τώρα πρέπει να τους διώξει κιόλας ο Παναθηναϊκός. Έχει το Βέρμπιτς που πρέπει να τον αφήσει. Ο Λιμνιός έμεινε εκτός λίστας. Αυτή είναι. Άρα με την προσθήκη του Σπόρα, η είδηση που βγαίνει πριν πάμε στον Ολυμπιακό, να τελειώσουμε λίγο Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός λέει: ο Σπόρα, παιδιά, εσείς μπορεί να γκρινιάζετε, αλλά εγώ αυτόν θα έχω. Τώρα το ρεπορτάζ από Αθήνα λέει ότι. Τι γκρινιάζετε, ο ίδιος ο Σπόρα δεν γουστάρει να παίξει. Βάζει κόλ και δεν πανηγυρίζει. Αφού τον είχα συνέχεια στην transfer list για να τον πουλήσουν, ρε φίλε. Όλο το καλοκαίρι του λέει: ψάξε, βρες ομάδα, βρες ομάδα, δεν βρήκε ομάδα. Βάζει γκολ, κάνε κάτι. Σαν την κεραμέο. Δεν έβαλε γκολ. Έβαλε γκολ. Έβαλε γκολ. Και κομβικό γκολ έβαλε κιόλα. Πανηγύριστο. Έδωσε νίκη έδωσε αυτό το γκολ του Παναθηναϊκού. Τρεις βαθμούς. Φυσικά τον γκολ έσπρωξε την μπάλα. Ήταν εκεί. Αυτή είναι η δουλειά του center forward. Να είναι εκεί. Να είναι εκεί. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πάντως ο οποίος έχει κάνει πάταγο στις μεταγραφές. Πάταγο. Έτσι. Δεν πούλησε και ο Ιωαννίδη μέσα σε όλα αυτά. Ο Ιωαννίδη δεν φεύγει. Τώρα τελείωσε. Ο Ιωαννίδη εφόσον έκλεισε η αγορά για τους πέντε μεγάλα. Κορόιδο. Ο Ιωαννίδη. Εντάξει, μπορεί να τον έψανε, φίλε. Παίζει και Ευρώπη. Γιατί κορόιδο. Κορόιδο, ρε. Κάνει μια πρωταθληματάρα φέτος και αφήνει του χρόνου. Τι θα κάνει φέτος. Πρωταθληματάρα. Με παιχταράδες. Πόσο χρόνο είναι ο Ιωαννίδης. 25. Του χρόνου θα είναι 26. 26. Και τον παραχρόνο θα είναι 27. Και θα έχει Τετέ Πελίστρι να τον ταΐζουν. Θα έχει τον ταΐζουν τον Τετέ και τον Πελίστρι. Και τον Ουνάκι να τρέχει. Ουνάι θα τρέχει, ναι. Θα πάρει ο Γάβρος το πρωτάθλημα και θα πάρει το αυτόμο. Ουνάι. Βρε, θα πάρει ο Γκάβρος το πρωτάθλημα. Θα απελευθερώσει αρκετά τον Ιωαννίδη, θυμίστο, με τα τρεξίματά του. Δεν θα τον βλέπουν να κατεβαίνει πολλές φορές και στο κέντρο. Ναι. Θα τα καλύπτει αυτά ο Ναΐ. Είναι τρεχαντή εκεί. Αυτός τώρα για να μείνει εδώ με τη Βουλγαράκη δεν πήγε έξω. Εσύ δεν ξέρω τι έκανε. Εντάξει, τον Ινίσια είναι καράβι. Το δεν ισχύει μόνο για τον Ιωαννίδη. Για όλους τους παίκτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ τώρα δεν φεύγει έξω, χαιρετάει την κόμενα στο. Γουστάρε, φίλε. Ρε πάνε να πάρει κανένα φράγκο, κανένα. Κάνα προτάσμα να σε δει η Ευρώπη, ρε άνθρωπε. Αξίζει να το παλέψει, λες εδώ, στην Ελλάδα. Το πάρει ο Μαρινάκης το πρωτάθλημα. Δηλαδή φέτος δίνεις Ολυμπιακό, από ό,τι κατάλαβα. Ολυμπιακό δίνεις. Σου σαράζει την ταβέρνα, άκουσα δύο πιστολιές. Άντε πάλι, αρχίσει. Το χταπόδι και το κρέας φεύγανε με αναποδιές. Τι λένε τώρα, πλάκα μας κάνει. Δεν τα αφήνει ο Ολυμπιακός με την ταβέρνα. Ποιο θα πάρει τώρα, ο Ιωάννης προτάσμα να πάρει τώρα. Κάνει και μια. Magic Live μέσα στην Τούμπα, εγώ σου λέω και εκεί να φέρει. Πώς έμεινε πίσω. Έμεινε πίσω, πέντε βαθμούς. Θα πάρει το conference. Τι θα πάρει, λέει. Λέω εγώ τώρα. Τι να πάρει. Πάλεψε για το conference. Θα πάει στην Ευρώπη, προχωρήσει. Ούτε στον Τεκάπο χειμώ καλό το δεν θα πάρει. Γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει να φτάσει 8 λεπτά πανέκο. Και τι έγινε, δηλαδή θα φτάσει 8 λεπτά. Θα έχει με λίγο τζουτζουμπρούτζου στην Ευρώπη. Για 15 χρόνια προτάσμα δεν θα πάρει. Λες τώρα. Και θα μείνει ο Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό γιατί η Βουλγαράκη, α πούμε, η κοπέλα. Εντάξει, καλά να τα έχω τα παιδιά. Εγώ να κοιτάξω την κοπέλα, ρε, ή τι μπάλα να πούμε. Φιλέ, τώρα μην λες μεγάλες κουβέντες, γιατί οι γυναίκες σέρνουν τα καράβια μας. Άστα τώρα εσύ να κοιτάξεις. Όπου μας πάνε οι γυναίκες, θα πάμε εδώ. Έρχονται παιχταράδες από NBA. Ο Ίγκασον τον πήγε η γυναίκα στην Δανία και τον ξαναγύρισε πίσω Ελλάδα γιατί δεν είναι πλάκα με κανέναν. Να μείνω εγώ στον Παναθηναϊκό που γρινιάζουν, πλακώνονται, μαχαιρώνονται έξω από τη λεωφόρο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Βρίζουν τον Αλαφούζο. Διετησιά δεν θα έχει, έχει μία δεν έχει. Ξέρεις πώς βίνουν όλα αυτά. Ναι, πώς. Με νίκες. Με νίκες. Ναι. Κάνε νίκες και να δεις πώς βίνουν όλα αυτά. Νίκες, νίκες, νίκες. Αού. Είδα ήταν από την Τρίπολη. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Με νίκες θα ξεχνάς. Είδα με διαιτησία νίκη με τη Λεβαδιά. Σωστά. Και το τρίτο μάτς τι έκανε. Φέρει και 2-2. 2-2 με την Καλυθέα κατά λάθος. Κατά λάθος. Κατά λάθος. Ναι. Ναι. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή μια που πιάσαμε τους πράσινους. Δηλαδή δεν μου δίνει και η ομάδα το στίγμα. Δεν είναι μια υγιής ομάδα. Γιατί πήρε παιχταράδες, νομίζει θα γίνει ομάδα κατευθείαν. Δεν έχει το στίγμα. Θέλει χρόνο. Και ο Αλόνσο είναι ο Μεντιλίμπαρ. Είναι ο Λουτσέσκου του Παναθηναϊκού. Δεν το ξέρουμε. Ποιο.
Ο Αλόνσο. Θα φάει στη μάπα και τον άλλο, το φάρο, το βόκολο να πούμε. Δεν ισχύει, αφού το διαψεύδουν. Ποιο διαψεύδουν, χθες άκουσα τον Μπούζο. Τι Μπούζο. Έβγαλε δύο τύπους. Νιαούριζαν και οι δύο. Είπε σαν τα γατάκια. Ο ρεπόρτερ είπε εδώ δεν. Βρε τι ρεπόρτερ τώρα, ότι του πει ο Γαλαφούζος είναι ο ρεπόρτερ. Ποιο ρεπόρτερ τώρα. Πάντως ο Παναθηναϊκός. Τον άκουσα τον ρεπόρτερ. Νιαούριζε ο ρεπόρτερ. Πώς έκανε δηλαδή. Δεν ξέρουμε σήμερα. Άμα ακούσει ρεπόρτερ να λέει σήμερα προπονητή είναι αυτό. Σήμερα. Τον έχει πει ο άλλος. Ναι, τον έχει πει ο άλλος. Θα πάρουμε τον Βόκολο. Πιάσαμε τον άλλο. Ναι, σήμερα. Τι προπονεί το φάγος. Νιαουρίζει τώρα ο ρεπόρτερ. Τι προπονεί το φάγος. Νιαουρίζει ο ρεπόρτερ. Τον άκουσα εγώ. Ο Πούτιν έχει δύο γιους με την Καμπάεβα και ζουν απομονωμένοι με κουβερνάντες και δασκάλους. Ποια είναι κουβερνάντεβα. Κουβερνάντες. Ζουν απομονωμένοι πλέον αυτοί. Τώρα για να μην τους βρούνε. Δεν συγκίνεται εδώ. Χαμός. Τι είναι ζωή αυτή τώρα. Τι κάνει τώρα. Σε ψάξω σε. Να με φάνε λάχανο, να με κυνηγάνε. Ωραία η Πούτινα. Αυτή είναι η. Πώς λένε η κόρη. Εμφανίσιμη. Ποια κόρη. Η Πούτινα. Η το κορίτσι του είναι. Ναι, ναι. Όμορφο κορίτσι. Ναι. Και αυτό δεν το λες άσχημο. Ωραίος άντρας. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Παναθηναϊκό, τελειώσαμε. Ήδη ο Βλαχόπουλος ο μάνατζερ, ένα Αριανό. Ναι. Πάμε λίγο. Να τελειώσουμε Παναθηναϊκό, ο οποίο επιστρέφει με ντέρμπι. Αυτή είναι η γυναίκα του. Όχι, ρε, αυτή είναι η κόρη του νομίζω. Η κόρη του είναι. Με την Καμπάεβα ζουν απομονωμένοι. Τέλος πάντων, δεν μας τώρα βλέπουμε. Γιους έχει, ρε. Ποια. Ζουν απομονωμένοι κουβενάδες. Γιους έχει, αυτή είναι η γυναίκα του. Αυτή είναι η γυναίκα του. Νεαρή. Δεν έχει καμιά 30 χρόνια. Τι θες να έχει ο Πούτιν. Ναι. Κάνα λύκο δίπλα. Τι θες να έχει. Τι, λέω, αυτός είναι... κυρία Φρόσο, πόσο χρόνο είναι ο Πούτιν. 63-64. Αυτή είναι 35, αυτό λέω. 35, αυτό είναι ο Πούτιν όμως. Ο Πούτιν. Να κάνεις Πουτινιές και εσύ να έχεις 35. Τι σε κάνω. Ο Μούχαλης είναι και ο. Το μου είχα λέει σήμερα στο τέτοιο. Θέλω να πάω στο Old Trafford, στο Wembley. Στο 58 θα πάει 35, άμα δεν είναι ο Πούτιν. Σωστό και αυτό. Ο λοιπόν, άντρας πρέπει να είναι ισχυρός, να έχει εξουσία, λεφτά. Σωστά. Και φήμη. Όλα πρέπει να τα. Και πακέτο. Και εσύ έχει φήμη, τι πάει να πει αυτό. Όλα σου λέω το πακέτο, ρε παιδί. Πρέπει να έχει εξουσία, να είναι. Πήγες εκεί στο αυτό. Πού πήγα, τι στο, με το καράβι εκεί στην Περέα. Α, ωραία φήμη, περάσαμε. Έχεις, φήμη, έχεις. Ωραία περάσαμε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός τελειώσαμε. Όταν είσαι κοντός, ναι. Δεν βάζεις μακρύ παντελόνι μέχρι το. Το κοντό παντελόνι μην είναι πολύ μακρύ. Θα το βάζεις πιο απάνω. Δεν έχω τέτοια κολλήματα εγώ. Βρες για τη μόδα σου. Δεν με ενδιαφέρουν. Δεν βγαίνω για τους άλλους έξω, δεν κυκλοφορώ για τους άλλους έξω. Και τη σαγιονάρα. Σαγιονάρα θα σαγιονάρα βάζω. Έτσι νιώθω καλά. Δεν ζω σαγιονάρα. Για τους άλλους, ζω για την πάρτι μου. Και άμα έχει τσακωθεί με κάνω με τη σαγιονάρα. Δεν έχω σκοπό να τσακωθώ. Α, μπορεί να έχει άλλο σκοπό. Άμα έχει ο άλλο, θα βγάλω σαγιονάρα και θα είμαι εξυπόλυτο. Εμένα στη θάλασσα. Άντε πάλι πάμε τα παπούτσια. Ναι, για να είσαι έτοιμο για μάχη. Μη με ορμήξει. Στη θάλασσα με σκοπό να μαλώσει. Όχι, ο άλλος μπορεί να μαλώσει. Ο άλλος να μαλώσει. Σωστό, εγώ δεν το κάνω καν να μαλώσει. Λοιπόν, τελειώσαμε Πανάθα. Τελειώσα. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει θεωρητικά λέει ακόμα ένα φόρ. Έτσι λέει το ρεπορτάζ του. Ποιον έχει ρε φόρ. Γερεμέγεφ, Σπόρα και την Πεχτάρα, τον Ιωαννίδη. Γιατί να θέλει άλλο φόρ. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Αν βρει κάτι, ίσως το στη λίστα έβαλε. Ο Ιωαννίδης δεν φεύγει τώρα ούτω ή άλλω. Όχι, γεια σας, ναι. Δεν φεύγει. Γιατί να πάρει φόρ. Έτσι λέει το ρεπορτάζ μου. Ότι ίσως ψάχνει ένα φορ. Κατά τα άλλα έχει κομπλέ ρόστερ. Με ποια προοπτική, δηλαδή τι φορ να πάρει. Δεν ξέρω. Να έχει τέσσερα φορ. Τέσσερα έχει και ο Πάοκ. Ποια είναι τα τέσσερα. Μπράντον, ναι. Τη Σουντάλη, Τσάλοφ, τη Σαμάτα. Σαμάτα ακόμα είναι εδώ. Ναι. Ο Πάοκ δεν έχει βρει τρόπο να τον αποδεσμεύσει. Ναι. Έτσι. Ένα εκατομμύριο παίρνει. Ποιο θα τον πάρει με ένα. Βρήκε ο Καντουρί ομάδα. Βρήκε η Δανάη Μπάρκα ακόμενο και εσύ δεν μπορεί να βρει για τον άλλον να το Σαμάτα τον Καντουρί, φίλε, πήγε στη Σπαλ Τζάμπα με 3,60. Σε τρίτη κατηγορία Ιταλίας πήγε. Θέλω να δω τον πρόεδρο. Δεν τον... καντουρίσε, δεν μπορεί να πάει να παίξει γάμα Ιταλίας. Εγώ δεν τον έπαιρνα. Κάνει λίγο χαβαλέ. Εγώ ούτε στα 5x5 στον Τζόλα δεν τον έπαιρνα. Καντουρί και ο κάθε καντουρί εξαργυρώνει ότι ήταν ο Καντουρί που έπαιξε Νάπολη κάποτε και στην Τωρίνο. Πάρτε με και εμένα 75 χρόνια. 75 χρόνια θα σε πάρει. Το ράδιο Δύση μπορεί να σε πάρει. Ναι. Σου δίνει ένα χατζηλίκι. Ναι. Επειδή σου είναι ο Ραπτόπουλος. Έτσι πάει η ζωή, τι να κάνουμε. Δύσκολα. Δύσκολα, ξεδύσκολα. Άμα δεν μπορώ να περπατήσω, ποιο θα με πάρει. Ολυμπιακό. Άμα μιλάει γλωσσούλα και πάει πιπίνγκι όπω πάει μια χαρά. Ολυμπιακό. Η δουλειά μα δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει τη γλώσσα και την ευστροφία και τον εγκέφαλο. Δεν έχει να κάνει με τα πόδια μου. Και τα κιλά έχει. Άμα σε κοντρό σε πιάνει το ζουχούνι, βαραίνει. Το ζουχάρ, χουρ, χάρ, χουρ πάνω στο μικρόφωνο. Πασχαλάκη, Τζολάκη, Αναγνωστόπουλο, οι τρεις θερματάδες που δήλωσε. Θερματάρες και οι τρεις. Τρεις Έλληνες, σημαντικό. Ο Αναγνωστόπουλος, ναι. Τον εκτιμώ πολύ. Κι εγώ. Ορτέγα, Μπιανκόν, Πυρόλα, Κάρμο, Κωστίνια, Ροντινέη, Ρέτσο, Αποστολόπουλο, Ντόι. Τον Αποστολόπουλο τι τον έχει μέσα. Είναι με... το backup του Ορτέγα. Στείλ το στον Πασεραϊκό πίσω. Στάμενιτς, Μάρτινς. Βέλντε, Ντάνι Γκαρθία, Γουίλεν Τσικίνιο, Σαντιάγκο Έζε και Σέρτζι Ολιβέρα. Και αυτό η λίστα μέσα. Έτσι. Και μπροστά Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ και Μασούρα. Που λογίζεται σαν επιθετικό μπροστά. Ποιο τον έχει. Λάθο τον έχει. Εντάξει, έτσι τον έχουν βάλει στο Ολιβέρα. Είναι Γουίγκερ ο Μασούρα. Ναι. Είναι Γουίγκερ ο Μασούρα.
Και έχει τα πιτσιρίκα, Μπακούλας, Παπακανέλος, Μουζακίτης, Κοστούλας, Κουτσίδης και έξαρμος, όπως πρέπει να δηλώνουν οι ομάδες στη λίστα. Εντάξει, υποχρεωτικό, μπελάσει αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Ουσιαστικά όλες οι μεταγραφές: Αναγνωστόπουλος, Πυρόλα, Κάρμο, Κωστίνια, Στάμενιτς, Βέλντε, Ντάνι Γκαρθία, Γουίλιαν, Ολιβέρα, Γιάννεμτσουκ είναι στην λίστα του Ολυμπιακού. Ο οποίος φαίνεται ότι έχει μια χαρά γεμάτο ρόστερ. Ωραίος. Δεν ξέρω αν θα κινηθεί για κάποιο ακόμα αριστερό μπακ Ολυμπιακός, αλλά φαίνεται. Θα έπρεπε. Λες, μετά τον Ορτέγκα. Θα έπρεπε. Άρα ο Ολυμπιακός έχει μια αφιβολία. Ναι, εκεί αριστερά τον θέλω. Κοίταξε. Ναι. Όταν είσαι ΠΑΟΚ και είσαι Ολυμπιακός, mm-hmm. πρέπει να είσαι από το πρώτο ράφι τα πλάγια μπακ. Ναι. Γιατί τα πλάγια μπακ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο κάνουν δουλειά οχταριού, κάνουν πράγματα, τα του βάζει διαγώνια. Πατάνε περιοχή, βάζουν γκολ. Βγαίνουν όπως κάνει ο μεγάλος άστρε που με τον κράζεται. Βγαίνουν εξτρεμ. Ναι. Βγαίνουν εξτρεμ. Βγαίνουν εξτρεμ, κάνουν τα overlap, κάνουν τα underlap. Κάνουν πολλά πράγματα. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ αριστερός. Ο Βλάκας πανέβαινε, ο Σνάουτσερ. Όχι για τον Σνάουτσερ. Ναι, κατάλαβα δηλαδή, πώς το θέλω. Μέχρι το κέντρο μέχρι το πανέβαινε. Κέντρο, ναι, τακτικά να μένει εκεί και να προσέχει. Okay. Λοιπόν, αυτή είναι ο Ολυμπιακός. Αν θα πάρει επομένως, γιατί έχουν μια εβδομάδα ακόμα οι ομάδες μας. Το ξαναλέω. Τι μια εβδομάδα. Μέχρι 11 Σεπτεμβρίου είναι οι μεταγραφές. Ναι. Μετά θα είναι οι ελεύθεροι που δεν παίρνει σχεδόν ποτέ κανένα. Θα είναι και άλλα μετά. Οι ελεύθεροι που δεν ασχολείται σχεδόν κανένα. Γιατί οι ελεύθεροι σημαίνει. Ποια ομάδα έμεινε τώρα να την κράξουμε. Τώρα πάμε ΑΕΚ ναι. και μετά θα πάμε και στον Άρη. Στον Άρη. Γιατί να πα στον Άρη. Γιατί έχει εδώ. Από όλα έχει εδώ, δεν έχει φόρο. Πουλάσαρι. Όχι, εδώ πουλήσαμε αρχικά τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη γιατί δήλωσαν τη λύση. Ναι, ναι. Πουλάω επικαιρότητα. Μάλιστα. Αφού με ξέρεις, Ρεντίνο. Ξέρω ότι. Αν η επικαιρότητα έχει. Η πραμάτια έχει, ρε φίλε. Η πραμάτια είναι επικαιρότητα. Ναι. Ήθελα λίγο να πιάσουμε και τα διαρκές του Ηρακλή. Αύριο το πρωί θα σου έχω για το Μωρόν πολλά νέα. Για το Μωρόν αύριο. Θα μάθω κι εγώ, θα πάρω ένα τηλεφωνάκι, δύο τηλεφωνάκια να μάθουμε. Ναι, λοιπόν, θα πάρουμε. Σινάει, καταρχά θα ματήσει μου κουντί. Αφού χοντρό. Με το Καμερούν. Χοντρό, λιπτό, αδύνατο. Στα μπούτια του. Ταξιδιού είναι, ρε φίλε, τι να δω τα μπουτια του, είναι ένα 90 τόσο γαϊδούρι. Τι θες να είναι, μπουτάκια να έχει. Είδα μια φωτογραφία τη Δανάη Μπάρκα που έκανε μπάνιο. Καλά, εντάξει. Ναι. Βάλει και μια του μουκουντή. Αβάλει. Βαρύ, βαρικόκαλο, αργό ανέκδοτο. Είναι δυνατό. Τι να κάνει, δυνατό. Όταν σε βάζει όμω τι κεφαλιέ στα γκολ και όταν. Δυνατό είναι, λέει. Πάρ' το στο λιμάνι, στην πόρτα. Καλά, στο... Εμένα δεν με τρελαίνει και τα έλεγα όταν έκανε καλά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι το στόπερ που. Τα στόπερ τη ΣΑΚ είναι και οι δύο βαριά κορμιά. Καλή είναι και οι δύο σε ζώνη απάνω. Χαμηλά τους κάνει ζημιές. Κάλενς, Μουκουντή Βίντα, Κάλενς. Ναι. Και Μήτογλου. Μήτογλου. Ναι. Κοίταξε, όλοι είναι βαριά κορμιά. Είναι όλοι ψηλοί και. Όλοι δυνατά παιδιά, όλοι είναι βαριά κορμιά. Ναι. Κανένας, δηλαδή, άμα παίξεις, λέμε παράδειγμα. Ναι. Παίζω 3-5-2 ένα μάτς. Λέμε. Κοίτα, δεις που ο Άρης πάλι έχει τα καλύτερα στόπερ. Τα έχει. Τους βλέπω. 3-5-2. Βράμπετς, Φαβιάνο. Σε κανένα στον κόσμο τρία στόπερ. Οι δυο πλάγοι στο όπερ δεν μπορούν να παίξουν και δεξιά με αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Ο ΙΑΕΚ δηλαδή δεν μπορεί να παίξει ένα συγκεκριμένο σύστημα γιατί έχει τρία γομάρια, τρεις αργούς, τρία βαριά κορμιά. Δεν έχουν άλλα στοιχεία να είναι ένας ψηλός δυνατός. Όπως έχει ο Ολυμπιακός, όπως έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει το Μιχαλίδη μπορεί να ο παίξει. Ο Μιχαλίδης μπορεί να παίξει το παιδί. Τρίτο αριστερό στο όπερ. Ναι, όπως είναι ο Παναγιώτης με τον Γετβάη μπορεί να παίξει αυτό. Και κακός ο Μιχαλίδης, ο μάνατζερ του. Δεν πήρε μια ομάδα που να παίξει το 3-5-2. Anyway. Θα έκανε καριέρα ο Μιχαηλίδης. Τώρα ταλαιπωρείται στην ευθεία. Μια χαρά θα πάει, Μιχαηλίδης. Εγώ τον πιστεύω. Πρέπει να πιστέψει σε κάποιους ανθρώπους. Δεν γίνεται. Ο Μιχαηλίδης πριν δύο χρόνια ήταν το μεγαλύτερο project στα στόπερ του Μιχαηλίδης. Τραυματίστηκε, τον πήρε από κάτω. Έχασε τον πατέρα του. Οκ, επανέρχεται. Εγώ τον στηρίζω και τον πιστεύω. Μιχαηλίδη, τον στηρίζει εσύ. Ναι, τον στηρίζω, ναι. Γιατί τον πιστεύω. Φέρτο σε μένα 2 κιλά πρωτεΐνη την εβδομάδα. Άντε πάλι. Βαρύ κάτω από τον πάγκο. Να φαρδίνει λίγο. Εσύ άμα αρθεί θα σε σκεπάσει ο Μιχαηλίδης. Τι να με σκεπάσει. Δεν τον έχει ζυγίσει καλά του Μιχαηλίδη. Α, πιαστούμε στα χέρια να παλέψουμε. Άμα αρθεί δίπλα σου και με ρίξει κάτω. Θα σε σκεπάσει λοιπόν, ο Μιχαηλίδης. Θα βάλουμε ένα στίγμα. Άντε πάλι. Πώς θα το πει στο Μιχαηλίδη. Να πιαστούμε να, όχι ναι. να μαλώσουμε. Ναι, ναι, θα ρίξει άλλο κάτω. Ναι. Θα σε σκεπάσει. Αν με ρίξει κάτω δεν θα ξαναπώ κουβέντα. Άντε να σε δω. Άντε γιατί με έχει χανιάσει. Άμα αρθεί ο Μιχαηλίδη με ένα 88-89 που είναι θα σε σκεπάσει. Βρε να πιαστούμε χέρι. Θες να πιαστείτε χέρι-χέρι. Να πιαστείτε χέρι. Μιχαηλίδη, έλα να πιαστείτε να τελειώνουμε. Μέχρι γανιά σήμερα. Έτσι. Θα το κανονίσουμε. Λοιπόν, κανόνισε πάει, το. Πάει και αυτό εκεί που πα και τρως τα φρούτ και τα μπουκ και τα energy food. Energy, μπράβο. Energy food. Λοιπόν. Η ΑΕΚ θα δίνει όλα για το κοφανά. Καλό τεχνίτη. Θέλει και θέλω το συμβουλεύω να παίρνει την μπάλα. Παίζει να παίρνει την μπάλα και να την κατεβάζει αυτό. Όχι αυτό θα την κατεβάζει. Να την κατεβάζει αυτό. Πιο πολύ μπάλα δεν έχει αυτοπεποίθηση. Πρέπει να την αποκτήσει. Τέλειος. Και όγκο. Και όγκο. Φοφανά. Όγκο. Φοφανά. 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 Λοιπόν, η ΑΕΚ τα δίνει όλα. Έχει κολλήσει ένα καλοκαίρι με αυτόν εδώ τώρα. Ναι. Άλλη περίπτωση, εννοείται. Δεν πάει τώρα άλλη Ακρόπολη αυτό για να αφήσει την μπάλα σε άλλη. Κολλήσει με Φοφανά. Τη λέει η Τσέλση, παιδιά, εγώ δεν το δίνω δανεικό. Άμα θέλει να αγοράσω τον. Ναι. Και λέει η Τσέλση. 8 εκατομμύρια για να πάρει περίπου το 50%. Πολλά είναι, ρε.
Τι πολλά, παιχτάρα είναι αυτός. Ρε, δεν τα δίνεις. Ωραία, δώσε 12-13 λέει για το 80%. Να τον έχει σχεδόν όλο τον παίχτη. Πολλά είναι. Α, τα δώσει, κάτσε ρε φίλε. Τι έκανε, δηλαδή δεν πήρε 9-10 από τον Πόντσε. Ένα καλοκαίρι μας έχει γανιάσει η ΑΕΚ. Να δούμε ποιον θα φέρει παρτενέρ του Λιβάη. Ναι. Τους πούλησε και αυτοί όλους, αποκλείστηκε από τον Νόε και μετά γκρινιάζει γιατί δεν έχει center for. Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφει ο Γιόνσον, μετά τον τραυματισμό του θα είναι έτοιμος μετά την επανέλαση. Απόλυα ήταν ο Γιόνσον. Ναι, είναι απουσία. Είναι απουσία ο Γιόνσον. Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει με το center for. Έχει μια εβδομάδα. Το Μωρόν δεν τον θέλει, είπαμε. Το τσεκάραμε αυτό. Θε να κάνει πίεση. Θέλει ο επιθετικός να πρεσάρει ψηλά. Ναι. Ο Μωρόν λέει δεν μαρκάρει. Ο Μωρόν είναι πιο μαλθακός. Ναι. Είναι, λέει εσύ του την μπάλα. Εγώ θέλω να τρέχει σωστά, αυτό. Ωραία. Θέλω Μπράντον. Ωραία. Μ' αρέσει η τοποθέτηση του. Ναι, τα ποδοσφαιρική. Ήταν πολύ ποδοσφαιρική. Ναι, θέλει Μπράντον. Και ναι. Μας δείχνει και μας λέει τι ακριβώς θέλει και είναι σαφής. Ναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν είχε βεβαίως ευρωπαϊκή λίστα κακώς. Θα έπρεπε να είναι στην Ευρώπη και αυτή και όχι Νόε. Και γι' αυτό δεν περιμένουμε πολλά εκτός από τον Σέντερφορ για την ΑΕΚ όσον αφορά τις άλλες θέσεις. Δεν πήρε ούτε αριστερό μπακ. Τώρα θα ενισχύσει το project Πήλιος και καλά θα κάνει. Ο Πήλιος πρέπει να πάρει ευκαιρίες. Θα πάρει και αυτός είναι ευκαιρία. Είναι μια κλάση καλύτερη από το Χατζησάφη. Δεν βγήκε η Ευρώπη ευκαιρία να δώσει στήριγμα στον Πήλιο. Λοιπόν, αυτά και με την ΑΕΚ. Θα πάμε σε break. Θα πιστέψουμε με Άρη, με Μωρόν που και εκεί περιμένουμε. Είναι γραμμές. Και γραμμές. Ο κόσμος θέλει να μιλήσει. Και γραμμές. Θέλω να δούμε λίγο τον Αραούχο και ένα άρεσε όλο το καλοκαίρι με τον Αραούχο. Τον Αραούχο. Έχω τρελαθεί και με τον Άρη. Γνώρισα τρεις γιατρούς χθες. Ναι. Είναι στα επίγοντα του Ιπποκρατίου. Πάρτε τον Αραούχο μαζί να πίνουν καφέ. Ένα καλοκαίρι τον εσύ Άρη και εσύ με τον. Πήρε τόσο παιχταράδε. Βρήκε χαφ. Βρήκε εξτρέμ. Παλέμαχο. Λοιπόν, Ραφαέλ. Ραφαέλ, λοιπόν, μαζί μα έχουμε και τη χορηγάρα μα. Τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Ραφαέλ πίτσα, παιδιά. Τώρα τι να πεις για τη συγκεκριμένη πίτσα. Όλα είναι πετανόσιμα, παιδιά. Σαλάτα, τι θέλετε, σπαγκέτι, τι θέλετε. Καλά, πιτσάρα δεν το συζητάμε. Ραφαέλ πίτσα είναι, παιδί μου, ορισμός του value for money. Το γνήσιο μαγαζί με ποιότητα. Και ετοιμαστείτε γιατί σας έχω και φοβερά μαντάτα. Ραφαέλ και στην Καλαμαριά. Από Οκτώβρη στην Αιγαία 77. Άρα ο Σονούπο 4 τα καταστήματα, 4, Τούμπα, Πολύχνη, Εύοσμο, Καλαμαριά, Λόντινγκ. Θα γίνει χαμός, πείτε μας που αλλού θέλετε να ανοίξουν, Ράφαελ, παιδιά. Ράφαελ, Δαγκωτό παρακαλώ, Δαγκωτό και Παναγιώτη Σωτηρόπουλο με πολιτικό δελτίο, με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε λίγο με Μωρονιάδα, λίγο με Φορ, λίγο με Άρη, λίγο με γραμμές και λίγο κρασάκι στην παρέα μας μέχρι και τις 10. Πάμε! Σε κόλλησαν τα πλακάκια στο δάπεδο? Μην ανησυχείτε, η οικία οικία είναι εδώ. Θέλετε να αλλάξετε το προϊστορικό σας μπάνιο? Μην ανησυχείτε, η οικία οικία είναι εδώ. Οικία οικία, αγαπητοί ακροατές, για ό,τι θέλετε σε μπάνιο, κουζίνα και δάπεδο. Με καλωστημένο e-shop και νέο ανακαινισμένο χώρο στο 4 χιλιόμετρο Σύνδου Χαλάστρας. Ακούστε τι ψαγμένα πράγματα έχουν κάνει εκεί. Τι παιδιά αξίζει πραγματικά. Παρέχουν κάτι που καμία αντίστοιχη εταιρεία δεν παρέχει βασικά. Παρέχουν υπηρεσία σχεδιασμού. Δηλαδή, πάτε στο κατάστημα και βλέπετε σε προσομοίωση πώς θα βγει το μπάνιο σας, πώς θα βγει η κουζίνα σας, με τα αντίστοιχα υλικά που εσείς ήδη έχετε διαλέξει. Οικία οικία, επομένως Δαγκωτό, η Ρεάλ Μαδρίτης του είδους με 35 χρόνια στις πλάτες, παιδιά. Αγαπάμε οικία οικία και βλέπουμε πραγματικά πώς θα γίνει το μπάνιο μας και η κουζίνα μας πριν αυτά κατασκευαστούν. Επιστρέψαμε, μπήκαμε, τελευταίο ημιωράκι. Rap and cool στα αυτάκια σας μέχρι και τις 10. Για τους φίλους με ρωτήσετε πόσο θα έχει το εισιτήριο του μετρό, νομίζω ότι θα είναι 90 λεπτά. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Λίγο κάτω από ένα ευρώ είπανε. Και πού θα πηγαίνει δηλαδή? Από πού θα πηγαίνει? Όσοι πηγαίνουν. Από πού θα πηγαίνει? Δες ποιος σε ψάχνει. Εσένα ψάχνει, εσύ κάνεις δουλειές εδώ. Εγώ τίποτα. Εγώ είμαι εδώ μούτσος. Ναι. Τεχνικό διευθυντή να πούμε. Τεχνικό διευθυντή, λοιπόν. Σε βλέπω. Ναι. Σε καμιά ομάδα β' εθνικής να κάνεις. Λες, μου αρέσουν αυτά, δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσουν εκεί να χώνομαι, να φτιάχνω, να δημιουργώ, να αντιλαμβάνουμε. Φίλε, η αντίληψη είναι το α και το ω σε αυτή τη ζωή. Δεν γίνεται να μην αντιλαμβάνουν την περιραίωση ατμόσφαιρα, τα vibes, τι γίνεται γύρω σου, ο καθένας που είναι σε μια ομάδα. Δηλαδή τώρα μου λέει ένας Μανολά. Τι Μανολά? Ούτε καν θα πρέπει να ακούγεται αυτό το όνομα. Καλά, αυτό πει ο Κοτζάνικο, θα κάνει το κορόιδο σιγά. Βλέπει να κάνω εγώ κορόιδο για κανέναν. Α, τον Μπάρι λέω. Ο πρώτος που θα ακούω και θα κράξω. Α, ο πρώτος. Σε περιμένω. Εδώ. Λοιπόν, πες μου λίγο. Ο Λούτσι τον θέλει να μου. Όχι. Γιατί όχι? Γιατί είναι 35 χρονών. Και καταρχάς δεν το θέλει. Το 37 είναι. Τι? Υπάρχουν εξαιρέσεις. Και 38 είναι, 39. Αυτό, Βιερίνια, τώρα μιλάμε για τη σημαία μας. Άσο, το Λάβαρο. Πρέπει να γίνει, δεν είναι αυτή όλη. Εντάξει. Η οικογένεια Σαββίδη είπε: δεν παίρνω μεγάλους ποδοσφαιριστές. Δεν αγοράζω μεγάλους ποδοσφαιριστές. Ναι. Τώρα ο Τάισον ήταν μια επιλογή. Πες μου λίγο κάτι άλλο. Ναι. Πριν πάμε στον Άρη. Καλά κάνει η οικογένεια Σαββίδη. Πολύ καλά. Σε αυτό είμαι μαζί της. Και εγώ δεν θα ήθελα πολύ μεγάλους παίχτες.
τα εισιτήρια διαρκείας του Ηρακλή. Πανάκριβα. Γιατί να μην είναι. Τι γιατί να μην είναι. Γιατί. Super League 2. Ναι. Πρωτάθλημα της κακιάς ώρας γενικό. Ναι, 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 το χειρότερο πρωτάθλημα. Ναι. Γήπεδα χάλια. Ναι. Ποιότητα μικρή. 250 ευρώ. Τι θα δω, ευρωπαϊκό μάτς. Θα αγοράσουν. Δύο όσιμε και θα παίξουν. Θα αγοράσουν την προοπτική. Θα αγοράσουν το όνειρο. Προοπτική. Θα αγοράσουν την ελπίδα. Δεν θα αγοράσουν. Δηλαδή, το προϊόν. Θα, δηλαδή, λέω εγώ τώρα συμπόλαιμο, ο ΠΑΟ και ο Άρης έχουν διαρκείες με 150 ευρώ. Ωραία. Και ο Ηρακλής με 250, που είναι στη Β' Εθνική. Ο Άρης τι προοπτική έχει. Πέμπτος, είναι πέμπτος. Ευρώπη, κύπελο, νίκες μεγάλες. Ποιες νίκες μεγάλες. Τι, ποιες νίκες τι μεγάλες. Προοπτική έχει ο Οργιανός να πάρει. Πόσα διαρκείας έχει ο Άρης. Πρώτα τι. Δεν ξέρω. Πόσα διαρκείας έχει ο Άρης, Τάνια μου. Επειδή ο Στράτζαλης είναι στο διπλανό γραφείο. Δεν ξέρω. Θα πάρει τον Χρήστο Τσαλτίδη. Την αλήθεια. Δεν ξέρουμε πώς. Την αλήθεια ο Τσαλτίδης την έδινε. Ναι, με μαστίγιο. Έδινε, 280. Το τόπισο ξύλο την έκανε. 980 διαρκείας. Φέτος ξέρουμε μόνο τα διαρκείας του 980. Που είναι κάτι παραπάνω από 17.000. Εσείς είστε πελάτες, καλή. Ναι. Του δώσατε το Σαββίδι. 250. 5 εκατομμύρια. Ναι. Και αυτός δεν σας πήρε. Πρέπει να αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, γι' αυτό το είπα, την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δεν γίνεται να δίνεις διαρκείας Super League 2 250 ευρώ. Γιατί. Γιατί δεν υπάρχει. Ποια είναι προοπτική. Η Α Εθνική. Ωραία. Προοπτική έχεις και με 150 ευρώ, μα βάλεις ο διαρκείας. Ναι. Τι, τα 100 ευρώ το αέρα στο καπέλο θα δώσω καλύτερη προοπτική. Δεν γίνεται, φίλε. Πρέπει να βλέπεις τι γίνεται και στον κόσμο γύρω-γύρω. Για να πάω να δω εγώ Ηρακλής Επισκοπή. Για να πάω να δω εγώ τι, Ηρακλής με κοκκινόχωμα. Ηρακλή ΠΑΟΚ Β. Ηρακλή ΠΑΟΚ Β, ναι. Ναι. Να πάω να δω. Άμα έβλεπα Ηρακλή ΠΑΟΚ και Ηρακλή Άρη θα γούσταρα, ναι, οκ. Ναι. Okay. Γιατί να δώσω 250 ευρώ. Ναι, την αγαπάω, τη στηρίζω την ομάδα. Θα είμαι εκεί. 250. Εντάξει, γιατί. Εγώ θα το έκανα αλλιώς. Θα έλεγα 250, ναι. Όποιος θα πάρει και ανέβουμε Α Εθνική του χρόνου το εν δεύτερον. Τώρα πουλάς προοπτική και όραμα. Θα πουλούσα προοπτική. Τώρα πουλάς. Θα πουλούσα προοπτική. Ναι, πριν, χωρίς αυτό που είπες, θέλει να το φιξάρεις. Ωραία, παιδιά, ναι, 250. Γιατί... Συμφωνείς. Ναι, συμφωνώ. Μπράβο. Ναι, 250, γιατί εγώ καίγομαι τώρα, θέλω ενίσχυση οικονομική, αλλά όσοι πάρετε φέτος, του χρόνου θα έχετε έκπτωση 30%. Ολάκης, έτσι το δέχομαι. Ολάκης με τα ψηλά, ρε, βερ. Ναι. Δεν, είναι αμερικανική φιλοσοφία. Τον είδα τη μάπα του. Αμερικανό. Αμερικανό φατσαρά. Νομίζω ότι επειδή στη Νέα Υόρκη πα παίρνει ένα κουρασάν και ένα καφέ 30 ευρώ. Αμφιβάλλω. Θα αμφιβάλλω. Πώ το λένε, Μονεβασιώτη. Αμφιβάλλω αν πήγε ποτέ στη Λαϊκή να δει πόσο κάνουν οι σαρδέλε. Δεν γίνεται τώρα επιχειρηματία να μην ξέρει τι γίνεται στη Λαϊκή. Την αγορά πρέπει να τη μυρίζει. Αλλά επειδή κινείται Αμερική όπου είναι όλα πανάκριβα. Δεν πρέπει να πάμε τα δεδομένα τη Αμερική. Ο Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ. Λοιπόν, δεν έχει αυτό που λένε. Ο Ευαγγελάτος να πάει στη Λαϊκή δεν πάει. Δεν πάει, Ευαγγελάτος. Δεν πάει ούτε άλλος. Δεν πάει. Δεν πάει ούτε άλλος. Ούτε ο Μονεβασιώτης λες. Ο Μονεβασιώτης τον βλέπω. Τα καλά, τα κυριλάτα, έτσι τα. Βρήκε τον άλλο τον Φουκάρα. Βρήκε τον άλλο τον Φουκάρα, τα έπαιξε στα χαρτιά του, πήρε την εταιρεία, να πούμε. Ναι. Σαν κοψοχρονιά. Ναι. Έτσι το. Καλά έκανε, εγώ δεν τον κατηγορώ. Αλλά... Δεν συγκινείται. Ναι, άκου εμένα. Ναι. Το βρήκε τον Φουκάρα τον άλλο να... στη δυσκολία. Το πήρε. Ψήρισε. Ναι. Και του λέει, δάλε το όνομα. Και έρχεται εδώ να μα πουλήσει το όνομα τζάμπα. Μονεβασιώτη τζάμπα εδώ. Δεν ακούγεται τίποτα. Δεν ακούγεται τίποτα. Ναι. Αν είναι μερικά χαϊδάκια. Μία θέλει τζάμπα, αλλά απ' την άλλη τα διαρκεία να είναι πανάκριβα. Κάτσε πιο ακριβά από του ΠΑΟ και θες λοιπόν να ακούγεται το όνομα της εταιρείας σου τζάμπα και απ' την άλλη στάσεις από τον Ηρακλία 250 ευρώ. Αυτό είναι προοπτική. Ναι, ωραία. Η προοπτική είναι αυτή, αυτό που είπες. Προοπτική είναι όσοι πάρετε φέτος γιατί θέλουμε ενίσχυση, θέλουμε βοήθεια. Θα πάρετε όμως ένα κουπόνι του χρόνου 30% έκπτωση. 50 εγώ θα πω. 50 είναι πολύ, μετά θα μπει μέσα, δεν σε συμφέρει. Πάλι θα μπει μέσα. Πάλι θα μπει μέσα. Λοιπόν. Αυτό πήρε την ομάδα να κάνει τζάμπα διαφήμιση την εταιρεία. Άμα πήρε μόνο την ομάδα έτσι να κάνει τζάμπα διαφήμιση, δεν θα γίνει. Εντάξει, αυτό έκανε. Κινησάρα έχουμε στο σημείο. Και να γίνει η μάπα του πιο γνωστή, να πούμε. Εντάξει, στο... Κοίταξε, ένα που είναι 62, 63, 64. Θέλει και λίγο φήμη. Ε? Θέλει και λίγο λεφτά. Άκου τώρα, άκουσε. 65 Για πες με που είσαι κοντά σε αυτή την ηλικία. Να κάνει σεξ αυτό ο Φουκάρα δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί, μια χαρά μπορεί. Δεν μπορεί. Άμα έχει τα βοηθήματα, τα έτσι. Βοηθήματα και... μπορεί να πάει στη βασίλεια. Άμα βρει, κάνει. Τέλο πάντων, σε αυτή την ηλικία. Άμα έχει λεφτά, βρει. Το θέμα είναι βρήκε. Έχει λεφτά. Πήγε στο κρεβάτι, τι θα κάνει. Δεν κάνει σεξ. Δεν κάνει τίποτα. Όχι. Δεν τα ξέρει. Η επιχείρηση είναι. Για ψυχοθεραπεία για σένα. Είναι και η προοπτική, βέβαια, βγάζεις λεφτά κτλ. Έχεις λεφτά. Έχεις χρόνια. Τακτοποίησες τους γύρω σου κτλ. Τι σου λείπει, δημοσιότητα. Ναι. Θέλει τη μάπα του να την έχει, να την βλέπουν. Ναι, αλλά για να την έχει τη μάπα του σε δημοσιότητα. Τη μάπα του θα δημοσιότητα. Πρέπει να βοηθήσει αυτό το πλάνο να ανέβει κατηγορία. Να ανέβει. Ναι. Να παίζει περισσότερο. Τώρα δεν θα παίζει τόσο πολύ. Να ορίσε τα εισιτήρια αυτά μα σύγκλησαν και κάναμε το. Το μεταξύ διαιρωτάται ο Μπούζος. Τον ακούω εγώ τον Γιώργο. Ναι. Γιατί μα δεν λέει, τα προμοτάρουν. Παίρνουμε τηλέφωνο να βγούμε, να βγουν οι άνθρωποι του Ηρακλή. Καλά λέει ο άνθρωπος.
Ποιο. Τζάμπα θα σα βγάζω. Ο Μπούζο καλά το λέει. Ναι, καλά λέει. Δεν ξέρει όμω το λόγο που δεν βγαίνουν αυτοί. Ναι. Γιατί δεν βγαίνουν. Δεν θέλουν εδώ. Να μην φάνε ξύλο από τη θύρα 10. Σου λέει βγήκε. Θύρα 10, δεν ήρθε εδώ. Βγήκε καλά, είπε. Εμεί δεν σα γουστάρουμε. Και τα καλά, γιατί ήρθαν αφού δεν μα γουστάρουν. Γιατί είμαστε πρώτοι σε ακροματικό. Α, γιατί αλλού δεν θα ακουγόταν. Μπορεί τον να τον άλλον ο Μάκη ο Ιωαννίδη. Ναι. Σου λέει. Άμα βγω τώρα στον Μπούζο, ο Μάκης ο Ιωάννης, πάει που είναι φίλος μου. Βέβαια, φίλος μας. Ήταν πρώην συνεργάτης, εδώ ήταν. Αν πιάσει ο άλλος από τη θύρα 10, μπορεί να με κάνει κόμπο. Γιατί βγήκε σε αυτούς. Φοβάται. Θα πρέπει να εξηγήσει. Φοβάται, βρε να βγει. Βρε, φοβάται να κάνουμε και δουλειά. Τώρα στα λέω εγώ τώρα. Φοβάται να βγει. Πρέπει να κάνουμε και δουλειά όμως. Ψάχνει ο Μπούζος τώρα να βρει να κάνει προμόσιο. Καλά το λέει ο Μπούζος. Αλλά πολύ πρέπει να δει την περιραίωση ατμόσφαιρα. Μπράβο, και να αντιληφθεί τι γίνεται. Να αντιληφθεί τι γίνεται. Κινησάρα παντού σε όλη την πόλη. Κινησάρα. Δεν έρχεται ρε ο χωρικός με κινησάρα. Κινησάρα, λες, πάμε στο χωριό. Τάνια, βγες να μας πεις λίγο την κίνηση, κορίτσι μου, λίγο... Ναι, λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης. Βγάλε το μανί το Στεφάνι, τι κακό έγινε. Λοιπόν, έχουμε κίνηση και εδώ πάνω πολύ στα Κωνσταντινοπολίτικα, στο περιφερειακό, κινούμενη προς ανατολικά. Τώρα έρχεται ο Μητσοτάκης σήμερα. Πέμπτη. Πέμπτη. Αύριο θα έρθει να μιλήσει. Σάββατο ανοίγει, ναι. Νέα Εγνατία, ντεπό, Βούλγαρη κίνηση. Τα καλά μας. Σημισκή κίνηση, Δελφών ναι. κίνηση. Ναι. Έχουμε πολύ ίσουσου σήμερα. Να βάλουμε τα κουστούμια τα καλά, τα ωραία. Σιγά, μην βάλουμε τίποτα. Να βαφτείτε οι εγκόμενες ωραία και τα λοιπά. Γιατί έρχεται ο πρωθυπουργός μας αύριο. Ναι, να μας εγκαινιάσει το μετρό σιγά-σιγά. Να χαρούμε. Πάτε να γυρίσουμε. Κλακέτες. Πάρτε κανένα έσπαχη, αν μπορέσετε και χωθείτε. Δεν πιστεύω να χειροκροτήσετε κιόλα που μας φτιάξατε το μετρό μετά από 30 χρόνια. Να είστε ευγενικοί. Είπα ένα ωραίο χθε. Για πες να τα ακούσουμε ξανά. Τα ωραία πρέπει να ξανακούγονται. Η Θεσσαλονίκη, είπα, ναι, ναι. Μου θυμίζει, τι σε θυμίζει μια ωραία γυναίκα κούκλα, ναι. η οποία είναι θλιμμένη. Και αν με βάλεις, λέω, να ζωγραφίσω. Σαν τη Γοργόνα της Κοπεχάγης. Όχι, όχι. Όχι, Η Θεσσαλονίκη, αν μου πεις, δώσ' μου ένα πρόσωπο για τη Θεσσαλονίκη, θα σου βάλω, λέω, της Καριστιανού το πρόσωπο που είναι μια κούκλα. Σ' αρέσει, Καριστιανού. Κούκλα είναι, ναι. Και θλιμμένη. Είναι η Θεσσαλονίκη που είναι κούκλα, αλλά είναι να πούμε. Με τα δικά της θέματα. Εντάξει. Ναι. Πάμε παρακάτω. Άρεσε. Καλό. Έχεις πει και καλύτερα, βέβαια. Ναι, εντάξει. Αλλά ναι. το βάζουμε στο top 20. Ναι. Top 30. Και μην πάνε χαζοχαρούμενοι Θεσσαλονικείς αν δεν πάρουν ΕΣΠΑ να χειροκροτήσουν. Όχι, να μην πάνε να χειροκροτήσουν καθόλου. Να εγώ θυμάμαι ήμουν 8 χρονών όταν είπανε και άνοιξαν τη γούρνα για να μας κάνουν μετρό. 48 έχω πάμε πάει. Πάμε να βρούμε κανένα βουλευτή, φίλο. Να μας κόψει πάνω. Και τι θα κάνουμε εμείς, ΕΣΠΑ, τι θα φτιάξουμε εμείς. Τι θα φτιάξουμε. Θα φάμε τα λεφτά από το ΕΣΠΑ. Και τι θα χτίσουμε. Πρέπει να κάτι να δικολογήσουμε τα. Θα πούμε το Μητσοτάκι να με βάλει εμένα 2 χρόνια πρόεδρο στο καπιταλισμό. Αυτό δεν μπορεί, εσύ. Okay. Δεν τα θες αυτά. Να πάρω εσύ κανένα 2-3 εκατομμύρια. Να είσαι 2-3 μισθού να κάθε και να παίρνουν. Όχι, να πάρω 2-3 εκατομμύρια να μου δώσει ο Βούρτση. Ο Βούρτση να μου δώσει Βρούτσης. Για ένα έργο. Ναι. Να πάω να κάνω 100 χιλιάρικα στο έργο, να βάλω τα 2.900 στην τσέπη. Και δεν να σταματήσει. Καμιά τέτοια δουλειά. Γιατί μια φορά άμα θε και μάζε τη χεράκια. Μια φορά μπορεί να σου πει κι άλλο. Με το μεροκάμα το μυαλό. Να δουλεύει και να μην φαίνει και να κάθε και να παίρνει μισθό. Αυτό είναι ακόμα πιο εύκολο που γίνεται δεξιά και αριστερά. Χοντράδα και μετά. Βάλε με πρόεδρο σε μια τέτοια. Δώσ' μου μια. Τι πράγμα. Δώσ' μου σε ένα τραπεζικό λογαριασμό να κάνω ένα έργο. Ναι. Να στο κάνω εγώ το έργο μισό. Να πάρω κι εγώ τα άλλα μισά. Τα στερνά μας. Εμείς οι βουκαράδες. Ψυχούλα δεν έχουμε, παιδάκια δεν έχουμε. Επειδή δεν είμαστε δηλαδή στα κόμματα γραμμένοι. Στα κόμματα γραμμένοι. Εμείς να μην φάμε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στον Άρη. Πάμε, ψόφιος είστε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στον Άρη. Άμα πήγες έτσι δεν βγάλεις ακροατήριο. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Μας σας πληρώνουν για να κάνουμε εμείς εκπομπή, όχι να βγαίνουν ακροατές. Πώς. Πληρωνόμαστε για να μιλάμε εμείς. Ναι. Ακροατές δεν προλαβαίνουμε, φίλε. Άμα θες, βάλε μια ώρα σε εκπομπή. Τι να σε κάνω εγώ τώρα. Πάνε, κάνε τα κουμάντους με τα αφεντικά. Άμα κάνω, θα κάνω το λαϊκό δικαστήριο. Τι λαϊκό δικαστήριο. Αυτό που θα κάνω εγώ. Τι θα κάνεις. Άμα κάνω. Τι άμα κάνεις. Πες, δώσε στον κόσμο καμιά. Δηλαδή, αν με έδινε μια ώρα παραπάνω. Ναι. Θα έλεγα την Τάνια, έχω ένα θέμα για γκάλοπ. Θα έχουμε γκάλοπ δηλαδή. Αλλά τι γκάλοπ όμως. Ναι. Γκάλοπ που καίει, θα έλεγα, ας πούμε, για παράδειγμα. Δηλαδή, σήμερα ας πούμε την γκάλοπ. Γιατί πιστεύετε, ας πούμε, ότι μάλωσε ο κύριος Μελισσανίδης με τον κύριο Σαββίδη. Ναι. Για το Διαμαντίδη, για τον έναν, για τον άλλον. Α, θα έλεγες για ποιον, για τον Παπαδόπουλο, για τον Διαμαντίδη. Για τον Διαμαντίδη. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι πάλι και να πιστεύετε το πιστεύετε ότι ναι. ο Διαμαντίδης θα επηρεάσει τις πίνακες στους διαιτητές και τα λοιπά. Ναι ή όχι. Ναι. Θα βάλω θέμα να σηκωθεί το, από τα θεμέλια του μετρόπος. Στον αέρα, τι να βάλω θέματα. Ναι. Ξέρω αν τα, είναι ωραία τα μάτια του Καντουρί ή όχι. Θα βάλω θέμα. Που έχει να περιμένει ο άλλος. Έχει ένα πολύ ωραίο θέμα στον Άρη. Να πούμε, να έχει ακούσει. Ένα πολύ ναι. ωραίο θέμα στον Άρη. Μάλιστα. Η παρατηρητής διαιτησίας του τελικού κυπέλου. Η παρατηρητής διαιτησίας του τελικού κυπέλου. Γυναίκα ήταν και αυτή. Ήταν γυναίκα, ναι. ναι.
πήρε προαγωγή και έγινε κριτικός διευθυντής στο Sky. Άμα θες να. Στο Sky. Του Τζουμπρούτζου τώρα. Πώς τη λένε. Ελληνίδα είναι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ποια είναι, Γιάννη, τη βάτσα τη. Εδώ. Παρατηρητή διευθυντής. Για τη μάπα τη να δω. Τη μάπα. Η κυρία Λαμπαδαρίου. Εντάξει, τη μάπα τη να δω. Άστε λαμπαδαρίου. Εδώ, να την, να την, να την. Να την. Άμα θες Τζουτζουμπρούτζου, σε έχω και πικάντικα, ό,τι θες. Αυτή να μα τη δώσει. Ήταν η παρατηρητή στο τελικό στο Βόλο και τώρα είναι. Αξιολογεί τις φάσεις διαιτητικές στο Sky. Είναι τηλεκριτικός. Αυτό που έχω πει εγώ ποτέ, σιγά μην κάτσω να ακούσω τον κάθε διαιτητή ο οποίος πριν 10 χρόνια έσφαζε όλες τις ομάδες. Φάτσα Λαμπαδαρίου λέγεται κυρία. Ναι, βέβαια, δεν την θυμάσαι. Μόλις πάω στο δικαστήριο κατηγορούμενος και έχει μια τέτοια δικαστήνα να με δικάσει. Με έχει πιάσει κολικός εντέρου. Έβγα στο Ιπποκράτειο. Δεν γλιτώνει. Λέω το διοικητή, σώσε με. Σώσε με. Σώσε με γιατί... Δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Δεν πας με αυτή η κότρα, με τίποτα. Δεν πας με αλώσει τώρα. Όχι, δεν πας με αυτή η κότρα, με τίποτα. Δεν πας. Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα με τον Άρη, με τον Μωρόν, για τον φίλο μας τον. Ποιον? Τη ΣΑΕΚ, πες τον Άρη, που μας τον ζαχαρώνει ένα καλοκαίρι. Ποιο ζαχαρώνει? Έλα ρε, το σέντερφο τη ΣΑΕΚ που θέλει να δει τον Άρη τώρα. Τον Αραούχο. Αραούχο. Τι θέλει? Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο. Ένα καλοκαίρι ο ολόκληρος Άρης που έχει φέρει χαφάρες, Μόντσου, Σουφέντες, Εξτρέμ, Διαντή, έκανε ανακαλύψεις, ορίες, κράτησε στο όπερ, έχει κολλήσει σε ένα center for. Πώς τρελαίνουμε εγώ με κάτι τέτοιο? Να απαντήσω. Να απαντήσεις, ναι. Χθες είχε τα γενέθλιά του ο Αλέκος Αλεξιάδης. Center for έγινε? Του Άρη, 79. Άντε, γερός να είναι ο Αλέκος. Εκεί στην Μπάρκου Μπότσαρ είχε κάτι μανάβικα, πήγαινε εκεί ο Αλέκος. Ναι. Κλείσαν τα μανάβικα, άνοιξε ένα καφενείο. Πάρ τον Αραούχο κατευθείαν. Ναι. Πάρε το Φυρό, το Βένο, το Μπάλα, το Σπυρίδωνα. Παλέμαχοι. Βάλ και τον Αραούχο μέσα, να του κάνει έτσι. Μα περιμένει ο Πεθερός. Τι μα κάνει τώρα, τι. Ναι. Μα περιμένει. Ο Πεθερός του Ιωαννίδη στην Κοζάνη. Κοζανίτη, είναι η Βουλγαράκη. Έτσι, εδώ τώρα μου ήρθε μήνυμα. Ελάτε, λέει, Κοζάνη, σα περιμένω. Ελάτε να μου τα πείτε. Γιατί έκανε σχόλιο πριν για τον Ιωαννίδη, τον κάνει ό,τι θέλει η Βουλγαράκη. Τον φέρνει εδώ, τον κρατάει εδώ, τον κάνει. Μα περιμένει ο Παπάς. Δηλαδή τώρα, πε ναι. Τώρα το. Πώ το λέει το όνομα. Δεν μπορώ να πω. Το μικρό. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή. Εάν δεν τα είχε η κοπέλα με τον Βουλγαράκη, ναι. Δεν θα πήγαινε ο Βουλγαράκης να θέλει στην Ευρώπη. Αυτό το ρωτάω. Ο Ιωαννίδης ναι. Θα πήγαινε. Δεν ναι. Ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Μπορεί, εξαρτάται. Εγώ πιστεύω ότι ναι, λόγω της Βουλγαράκη ίσως να έμεινε. Και τι μας λέτε ναι, τώρα, ναι. Δηλαδή. Λογικά γι' αυτό. Και τι είπαμε, τίποτα κακό να μην κάνουμε. Μα αυτό συμβαίνει σε όλους όμως. Ίσα-ίσα η κοπέλα είναι αξιόλογη από τη Βόρεια Ελλάδα. Όποιος κατεβαίνει κάτω και ναι. Κάνει καριέρα, το σεβόμαστε. Το ξαναλέω. Ναι. Αυτό συμβαίνει όμως στο 90% των ανδρών. Μην μου το παίζετε όλοι αού. Χτυπά το χέρι στο τραπέζι και κάνω κομμάτι. Οι γυναίκες μας έρουνε. Όλους μας έρουνε από εδώ και από εκεί. Υποχρεώσεις, ιστορίες. Κοζάνη είναι αυτός. Ναι, μέσα στο χωριό, μέσα στην πόλη. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, τώρα απλά είδα το μήνυμα. Ήρθα από την Κοζάνη, μα έπεσα σε πλάνη. Όταν είδα αγκαλιά με κάποιον από την Κύφη. Λοιπόν, συνέχισε να υπάρχει για πίσω. Πώς να ξανααγαπήσω. Για νηπιαγωγείο είμαστε, φίλε. Δεν είμαστε, είμαστε για δημοτικό νηπιαγωγείο. Έπεσα σε πλάνη. Πήγα στην Κοζάνη. Ήρθα από την Κοζάνη, μα έπεσα σε πλάνη. Λοιπόν, Ντίνο, τελειώσαμε. Πώς με λέει ο Μπανιώτης εμένα, παιδομέγαλο? Όχι. Μικρομέγαλο, πώς έλεγα. Πώς με λέει. Παιδοβούβα, όχι. Όχι, όχι, παιδοβούβαλο, δεν με λέει. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί. Μικρού αναστήματος, όχι, παιδοβούβαλο. Δεν σε λέει, δεν σε λέει, παιδοβούβαλο. Λοιπόν, θα το. Μεγάλο, μεγάλο, το μεσημέρι με τον Γρηγόρη θα πει. Μεγάλο, κάπω με λέει. Λοιπόν, Αραούχο θα φέρει στην ομάδα σου. Αραούχο. Να κλείσουμε αυτό το ερώτημα, ναι. Εκεί που είναι ο Φυρός και κάτω από το. Στο πέμπτο σκαθάρι που πάει. Έλα να πιέσει έναν καφέ. Πάρ και τον Αραούχο μαζί. Μαζί. Βαμπαλέμαχο. Παλέμαχος λες, 32 είναι, 32. Βρε και 28 είναι παλέμαχος. Και δεν θα πάρει και λίγα. Πήγε στις Σέρες, πήγε η ΑΕΚ, τον πήγε στις Σέρες επάνω στον Πανσεραϊκό όταν παίζανε. Ναι. Και τον πήγανε στον Κώστα, τον φίλο μου, τον Σιδηρόπουλο. Ναι. Δεν φτιάχνει. Δεν φτιάχνεται λέει. Κάνει πάνω να πάρει παίχτε. Λέω το πέτρεζα να κάνω μια καινούργια μηχανή. Δεν φτιάχνει. Δεν φτιάχνει το Κόρδο. Άστο λέει, Αραούχο. Είναι Αραούχο το Κόρδο, πάμε λέει. Του άρεσε ένα καλοκαίρι, έχει τον Αραούχο το φλερτάκι. Έλα μωρέ το φελό τώρα. Ο Κουγκουλιάς τώρα, να ναι. Τον έχω μπροστά μου, πιάσω από το γιακάρι τώρα. Ποιον Αραούχο ρε. Πανέμαχος είναι αυτός. Ναι. Θα παίξουμε τώρα νοσοκομεία, τον κάνουμε τον Άρη. Δεν είμαι μακριά από την άποψή σου. Νοσοκομεία τον κάνουμε. Πάρε ένα ταλέντο. Δανεικό κάπου, πάρε, ξέρω εγώ. 19 χρονών. Ας, το. Καλό παιδί ο Αραούχο, παιχταράς. Καλά, καλό παιδί, δεν το θέλω για καλό. Τι να κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, τελειώσαμε, Ντίνο, φτάνει. Φτάνει, εγώ με έχεις να τα πεις. Επειδή το έκανε με τον Άλκη και τον αγαπάνε. Άλλο το ένα, άλλο το. Είναι παλέμαχος. Τέλος. 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 Λοιπόν, τελειώσαμε κι εμείς, φίλες και φίλοι. Είμαστε ακριβώς στις 10. Πριν κουνήσουμε το μαντιλάκι, να πούμε ότι με την Nova τα έχετε πλέον όλα. Από αυτή τη σεζόν δείτε τα κανάλια Nova Sports και Cosmote Sports στην Neon μόνο με 21 ευρώ το μήνα. Επιπλέον για 24 μήνα συνδυαστικά προγράμματα Nova Fiber και Aeon Plus.
μαζί με παγκόσμιες πρεμιέρες των καναλιών Nova Cinema. Και τα περισσότερα κανάλια για τα παιδιά μάθετε περισσότερο στο nova.gr ή σε ένα κατάστημα Nova. Και αν έχετε δει live το Σαββέντο και την Ήβη Αδάμου, ξέρετε τι θα πει ενέργεια, παλμός και κέφι. Το Βεργίνα Θέατρο ανοίγει την αυλαία της σεζόν με ένα κριτικό ντουέτο την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές με αγαπημένες λαϊκές και pop επιτυχίες που θα απογειώσουν την διάθεσή σας. Εισιτήρια κλείνουμε μετά από το καζίνο, μέσα από το καζίνο, publicnovamore.com. Grand Premiere λοιπόν στο Βεργίνα Θέατρο με Σταβέντο και Ήβη Αδάμου, να είστε εκεί. Με κομματάρα κλείνουμε. Καλοκαιρινή είναι αυτή όμως, φίλε. Δηλαδή παραπέμπε, αραλίκι, ξαπλώστρα, κοκοφίνακες, να παίρνεις και ένα καϊπυρίνιο, να ανοίγει το ματάξι, να κυκλοφορεί λαός. Λοιπόν, εσείς μένετε εδώ, έρχεται φοβερό ντουέτο. Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης, στις 12 τα Ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Το μεσημέρι με τον Κωστή και τον Γρηγόρη. Τον Κόκκινο μαζί το απογευματάκι με Μιχάλη Σταρόπουλο. DJ Vici ήταν αρρωγός μας και σήμερα. Φιλιά στο σπίτι. Να κάνει σεξ, καρέκλες, κόλπα, ιστορία, χρυκάλια, ντεκόν δίπλα, έχω πέντε ποτήρια, πέντε ροσίζω. Τι ζωή.